Καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης, παρεμβάσεις στο Blue Sky. Πάμε στους δύο συναδέλφους, τον κύριο Γιάννη Σλατάκη και τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Έχουμε εξελίξει εκεί με την ομάδα της. Σηκώθηκαν και έφυγαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα θα πάνε μόνοι τους οι εγκαλούμενοι στους βουλευτές της πλειοψηφίας να μιλάνε μόνοι τους. Γιατί διαβάζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει την επόμενη εβδομάδα, λέει, να δώσει εξηγήσεις. Μπας πιτώσεις, θα τα δούμε. Θα πάει. Έτσι λέει, θα πάει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα τα πολιτικά, θέλω να πω κάτι. Είναι κατάντια να μην μπορούμε να σηκώσουμε μια πλατφόρμα. Είναι κατάντια το ευλογημένο εξοικονομό κατοίκων το οποίο έχει προαναγγελθεί, έχει ξανααναγγελθεί. Δύο. Το εξοικονομό. 2-0. Δύο-μηδέν, λέω. Μήλες τρώμε μεγαλύτερες. Ναι. Έτσι και περιμένουν οι άνθρωποι, χάνουν τη δουλειά τους, περιμένουν στα κομπιούτερ τους να κάνουν την τιμημένη την αίτηση. Και πέφτει η πλατφόρμα, λέει, γιατί δεν μπορεί το σύστημα να τη σηκώσει. Είμαστε μια χώρα που διαφημίζει τη διαστημική υπηρεσία της και καλά κάνει. Καλά κάναμε και πήγαμε στο διάστημα και φτιάξαμε την υπηρεσία και να πάμε και σε άλλους γαλαξίες. Αλλά δεν μπορούμε να σηκώσουμε μια πλατφόρμα. Επίσης, είναι κατάντια να διαφημίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα δίθεν σωτήριο εργαλείο, αυτό τον εξοδικαστικό σύμβασμο, και να έχετε προχωρήσει μόνο 27 αιτήσεις. 27 υποθέσεις, 27 φάκελοι. Από τις 23.000 που έχουν κατατεθεί. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θέλουν να συνεννοηθούν, να διαπραγματευτούν, να μπουν σε έναν διακανονισμό, να πληρώσουν, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη είτε με την γραφειοκρατία, είτε με τη δυστοχία του νόμου, είτε με τα κενά, είτε με τις τρύπες, είτε. Το αποτέλεσμα είναι και όλη αυτή η ιστορία να πηγαίνει στο πηγάδι, αλλά μαζί με αυτή να πηγαίνουν και τα λεφτά που θα έπαιρνε το κράτος. Γιατί το κράτος χάνει λεφτά από αυτή την ιστορία. Και λες, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κανείς να πει τι γίνεται. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να σηκώσουμε μια πλατφόρμα για το εξοικονομώ όταν το έχουμε πολυδιαφημίσει? Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να μην κάθεται κάτω δύο υπουργοί, τρεις γραμματείς, πέντε φαρισαίοι να πούνε πόσα. Από φαρισαίους έχουμε πολύ. Τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, με τον εξοδικαστικό? Το διαφημίσαμε. Μόνο που αρκετό είναι φαρισαίους. Το έχει ανάγκη η αγορά. Το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Προσπαθούν να μπουν. Έχουμε χιλιάδες αιτήσεις. Μα δεν θα τους βοηθήσουμε με έναν τρόπο? Κανείς δεν θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Αλήθεια τώρα. Δεν θα ασχοληθεί κανείς. Δεν έχουν χρόνο. Κάνουν κάτι άλλο. Είναι θέμα και πολιτικής βούλησης. Σώπα μου, ρε Γιάννη, τώρα. Δεν μπορώ να σώπα μου, ρε Γιάννη, πολιτικής βούλησης τώρα. Πολιτική. Είναι θέμα ικανότητας να μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς. Με συγχωρείς δηλαδή. Να ξεφύγουμε από τα στεγανά που έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια. Διότι, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αυτή την ώρα οι πλατφόρμες που θα μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα? Εδώ πας στην αστυνομία. Τι έστει η αστυνομία? Σου δίνει ένα δελτίο ταυτότητας. Πας το πρωί και σε μία ώρα παίρνεις ταυτότητα. Σου εκδίδει ταυτότητα. Πρόσεξε, ταυτότητα. Δηλαδή το έγγραφο με το οποίο πορεύεσαι. Δύο. Υπάρχει στο τεχνικό επιμελητήριο έτοιμη πλατφόρμα για να εκδίδονται οικοδομικές άδειες. Που σημαίνει μπαίνω μέσα, κάνω αίτηση, αυτά είναι τα δικαιολογητικά, πάρτα. Δεν φτιάχνεται. Να σου πω γιατί δεν φτιάχνεται. Γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα ολόκληρο σύστημα με πολιτικούς μηχανικούς που πρέπει να παρεμβάσεις, να. Το ξέρεις ότι υπάρχουν διάφορα συστήματα ηλεκτρονικά τα οποία δεν είναι συμβατά μεταξύ των υπηρεσιών? Άλλο σύστημα η μία υπηρεσία, άλλο σύστημα η άλλη, να μην κουμπώνει το ένα σύστημα με το άλλο. Να μπαίνεις μέσα να τυπώνεις, παραδείγματος χάρη που άκουγα σήμερα στο ραδιόφωνο από το σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, το πόσα ένσημα έχεις και να πηγαίνεις στη δημόσια υπηρεσία παραδείγματος, σου λέει δεν το αναγνωρίζω. Και είναι τυπωμένο από το κομπιούτερ το επίσημο. Πώς το TaxisNet που πρόκειται για έσοδα λειτουργούν όλα άψογα? Να και φορολογική ενημερότητα. Γι' αυτό μιλάω για πολιτική βούληση, να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία. Αλλά εγώ υποψιάζομαι ότι υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο πίσω. Ότι ανθίστανται κάποιες συντεχνίες. Ναι. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές. Έχω την αίσθηση ότι ανθίστανται. Ποιες συντεχνίες? Δεν ξέρω. Το θεωρώ αδιανόητο σήμερα. Ποια δηλαδή, αν πάρει ένα συνωμοσία στο να προχωρήσει δηλαδή η πλατφόρμα. Εβραίων και τη λέξη Bilderberg σε τότε τι είναι? Με την η πλατφόρμα για το εξοικονομικό. Η ανικανότητα είναι. Γιάννη μου, η ανικανότητα είναι. Δηλαδή, η ανικανότητα. Όταν το τεχνικό επιμελητήριο έχει έτοιμη πλατφόρμα να εκδίδονται οικονομικέ άδειε, είναι ανικανότητα. Πέφτει η πλατφόρμα με το ψυχικό. Πέφτει η πλατφόρμα γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που το ζητάνε. Είναι λίγε οι αιτήσει που μπορούν να
ικανοποιηθούν. Που είχε καταγραφεί όταν είχε πρωτοεκδοχθεί ο Έμφυας. Θυμάσαι, ο Σαμαράς τότε δεν είχε αφήσει, λέει, κόντρα πλακέ μέσα στο μαξί μου μετά τη μακακία που είχαν κάνει. Συγγνώμη για την φράση μου βραδιάτικα, την έβαλα με αλλοιωμένη. Λοιπόν, και ο Καραβίτης τότε στο Υπουργείο Οικονομικών, τον θυμόμαστε, και του λέγαμε, βρε Χριστιανέ του Θεού, δεν το έτρεξε το μοντέλο πριν στείλει τα ραβασάκια. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος να τρέξει λίγο το μοντέλο, να δει βγαίνει παραπάνω, βγαίνει λιγότερο, βγαίνουν κερατιάτικα, δεν βγαίνει τίποτα, πάτε για γκάφα, πάτε για μεγάλο σφόλι. Κανείς τότε δεν το είχε τρέξει το μοντέλο. Έτσι τώρα βγαίνει, ανοίγει μία πρώτη φορά η πλατφόρμα. Πέφτει στην πρώτη ώρα, πέφτει. Βγαίνει ο κύριος Σταθάκης, λέει, συγγνώμη, το καταλαβαίνω, δεν ήμασταν έτοιμοι για τόσες πολλές αιτήσεις, θα το διορθώσουμε το θέμα. Το διορθώνουν, υποτίθεται, το θέμα και ξανανοίγει η πλατφόρμα. Και ξαναπεριμένουν οι άνθρωποι, οι ενδιαφερόμενοι, χιλιάδες στον αριθμό, για να μπουν στο ρημάδι το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Και παίρνουν και ξαναπέφτει η πλατφόρμα. Και το ίδιο γίνεται και με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, συμβιβασμό. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να πιαστούν από αυτή τη σανίδα σωτηρίας που προσέφερε, υποτίθεται, η κυβέρνηση, και αυτή η σανίδα είναι σάπια. Μα εδώ, είναι σάπια. Εδώ μια στιγμή. Άρα λοιπόν, ποια σωτηρία μας περιμένει? Εδώ, μια στιγμή μπορώ να πω κάτι? Το πέφτει πλάτη. Μπορώ να πω μια στιγμή, κύριε Μπαριώτα. Μια στιγμή, κύριε Μπαριώτα. Από τεχνολογία. Ναι, έχουμε, κύριε Μπαριώτα. Λοιπόν, ακούστε, από πρώτο θέλω να ξεκινήσω. Δύο κουβέντες θα πω, αλλά θέλω να τις ακούσετε, σας παρακαλώ, προσεκτικά. Πρώτο θέλω να ξεκινήσω ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί είναι για 20η ημέρα έγκλειστοι των φυλακών υψής ασφαλείας των Τούρκων στην Αδριανούπολη. Δεν το ξεχνάω όσες μέρες και να περάσουν. Όσο και κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουν. Το πιο σημαντικό όμως από αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως είναι αυτό με τον εξωδικαστικό συμβασμό. Λέγαμε εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή και στη δική μου εκπομπή, το λέγαμε κάθε μέρα, δεν θα τσουλήσει ο εξωδικαστικός συμβασμός. Είναι μια ανοησία. Δεν λειτουργεί αυτό. Μας λέγανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα δείτε, αφήστε χρόνο να δείτε που θα πάει. Έχει περάσει από το καλοκαίρι. Πόσοι μήνες έχουν περάσει και κοντεύει χρόνος που λειτουργεί αυτό, που δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Έτσι. Και λέγαμε ότι φταίει ο νόμος, φταίει ο τρόπος και τα κριτήρια που τίθενται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, υπάρχει μια γενικότερη διάλυση, ένα μπάχαλο σε ολόκληρη την Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα δεν θυμίζει κανονικό κράτος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είναι κανονικό κράτος. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στο Δήμο μου, είναι ο Δήμος Βύρωνος, Αττικής, έκλεισε χθες το βράδυ ένα σχολείο, το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Εδώ και χρόνια λέμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό το κτίριο. Πόσα χρόνια το λέμε αυτό? Πολλά χρόνια. Υπήρχαν σχέδια εδώ και 10 χρόνια να φτιαχτεί κλπ. Τους τελευταίους μήνες είχαμε και περιστατικά. Προειδοποιούσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Και χτες πήγε η αστυνομία και το κλείσε. Και σήμερα τα παιδιά είναι στο δρόμο. Και στο Δήμο λένε ιστορίες ο Δήμαρχος. Θα το ξανανοίξουμε, θα κάνουμε. Εδώ μιλάμε για ένα μπάχαλο. Δεν αντιδρούμε σωστά. Δεν έχουμε κανένα προγραμματισμό, κανένα σχέδιο. Και αυτό αφορά πρωτίστως την κυβέρνηση. Αυτή πρέπει να δίνει το ρυθμό. Και δεν το δίνει. Η δημόσια διοίκηση έχει προβλήματα. Το ξέρουμε ότι έχει προβλήματα. Εάν έχεις όμως και μια προβληματική κυβέρνηση, γίνονται μεγαλύτερα τα προβλήματα. Εγώ συμφωνώ ότι είναι η χώρα μπάχαλο, γιατί παραδείγματος χάρη, σήμερα ακούμε από το πρωί ότι ολόκληρος πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Σαρκοζή, του περάσαν γυροπέδες, τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί υπήρχε. Εμείς εδώ πέρα διηγίζουμε τον κόνοπα και κοσκινίζουμε τώρα τα σκύβαλα που λένε στο χωριό μου πάρα πολύ καιρό. Και να βάλουμε στη φυλακή, εφόσον θες να το θίξεις αυτό το θέμα, όποιον έχει κλέψει χρήμα, οποιοδήποτε και να είναι αυτός, και πρώην πρωθυπουργός να είναι, να το αποδείξουμε όμως. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Παπαϊλιού, βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς τον. Καλησπέρα, κύριε Παπαϊλιού. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα της ΕΚΝΕ. Καλησπέρα, κύριε Αμπατιέλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην κυρία Σοφία Βούλευση, βουλευτή Β' Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ο κύριος Κώστας Μπαριώτας από το Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Γαβρίλος Χαλικιώτης, σύμβουλος επιχειρήσεων MBA. Πάμε. 2-11-18. Καλησπέρα, κύριε Χαλικιώτη. Καλησπέρα. Θέλουμε να σωθούν επιχειρήσεις, κύριε Παυλόπουλε. Δεν το ξέρω πια. Αλήθεια σας το λέω. Δεν το ξέρω. Έχω βάσιμες υποψίες ότι δεν θέλουμε. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
το email της εκπομπής παρεμβάσεις@bluesky.tv.gr για τα email σας. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Επιστρέφουμε. Τώρα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω το κύριο Χαλκιώτη, γιατί έβαλε ένα κρίσιμο ερώτημα. Θέλουμε τελικά να σωθούν οι επιχειρήσεις ή όχι? Διότι εδώ και καιρό, κύριε Χαλκιώτη, συζητάμε για τις τρύπες, τις δυστοκίες, τις αγκυλώσεις, τις αβελτηρίες που έχει το περιβόητο εργαλείο που λέγεται εξοδικαστικό συμβιβασμό. Κύριε Παυλόπουλε. Και το αποτέλεσμα έχετε να δικαιώσει αυτή τη συζήτηση. Ξέρετε, είμαι από τους πρώτους που το υποστήριξα πολύ θερμά και είπα ότι είναι πραγματικά και συγχαρητήρια. Ναι. Θα βοηθεί τις επιχειρήσεις. Σε επίπεδο αρχής. Ναι. Ναι. Σήμερα έρθε ένας επιχειρηματίας στο γραφείο, 2-3. Τι κάνουμε? Χρωστάω πάνω από 50.000. Ο εξοδικαστικός, δηλαδή, και οι ίδιοι επιχειρηματίες ξέρουν ότι αυτό δεν λειτουργεί. Εγώ τους είπα ότι πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα, αύριο μπορεί να καλυτερεύσει. Γιατί γενικά τώρα το να βγάζουμε μια αντιπαράθεση χωρίς να δίνουμε λύσεις στους δανειολήπτες, στους επιχειρηματίες, δεν βοηθάει σε κάτι. Αυτή τη στιγμή η μόνη λύση που υπάρχει είναι κάποιος να πάει να κάνει μια διμερή σχέση είτε με την τράπεζα, είτε το δημόσιο. Είναι σκληρό, είναι δύσκολο. Ακόμα το δημόσιο δεν έχουν καταλάβει τι ζημιά μπορεί να κάνει. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό ότι θα γίνει κατάσχεση και θα περάσει το πληστηριάσμα. Δεν προστατεύεται κάπου. Δεν υπάρχει κάτι που να προστατεύει αυτό το πράγμα. Θέλω απλώς και εγώ να το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή όμως. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν το αλλάζουν? Αφού βλέπουν ότι δεν λειτουργεί. Γιατί δεν το αλλάζουν? Δεν μπορούν. Ίσως δεν μπορούν. Ίσως, τι πάει να δεν μπορούν. Ίσως θα πρέπει. Εδώ το πάρουν πίσω. Οι δανειστές. Ποιοι είναι? Οι δανειστές. Το έχω βαρεθεί αυτό το παραμύθι. Ό,τι δεν μας βολεύει, φταίνει οι δανειστές. Ό,τι μας βολεύει, ναι, το κάνουμε εμείς γιατί είμαστε καταπληκτικοί. Ναι. Ξέρετε. Ναι. Ξέρετε. Μπορούν να τα αλλάξουν, κύριε Χαλκιώτη? Βεβαίως και μπορούν. Απλά και έχουμε προτείνει και εδώ την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε πει το πολύ απλό. Τουλάχιστον αυτοί που μπαίνουν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό να παίρνουν κάποια προσωρινή προστασία. Τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, μέχρι να προχωρήσει αυτό. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να γίνεται ένα ξεκαθαρισμένο ότι να φαίνεται αν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, πληρεί ένα 70% των κριτηρίων, ώστε να προχωράει παρακάτω σε πρώτο χρόνο. Και εκεί μετά να γίνεται η δεύτερη διαλογή, αλλά να ξέρει ο άνθρωπος ότι έχω προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Να μην περιμένει δηλαδή σε εκκρεμότητα όμηρος μιας διαδικασίας ατελείωτο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορεί να πληρώσει, χωρίς να μπορεί να διακανονίσει, το κράτος να χάνει λεφτά, εκείνος να περιμένει και όλο αυτό το πράγμα να γίνεται μια σούπα. Με βρίσκεται απόλυτο σύμφωνο, αλλά μιλάτε για έναν άλλο μηχανισμό εσείς. Είναι κάτι άλλο αυτό που περιμένει. Για πάμε τώρα, κύριε Παπαϊλιού, για πείτε μου τώρα. Μπορείτε να μου δώσετε μια λογική εξήγηση γιατί αυτό το πράγμα το οποίο εξαγγέλθηκε, διαφημίστηκε, όπως και η πλατφόρμα για το εξοικονομώ κατοίκων, δεν μπορούν να περπατήσουν? Γιατί δηλαδή όταν τα τρίκαλα πάνε να βάλουν το 5G, να το πω έτσι, πέφτει η πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το εξοικονομώ κατοίκων? Λοιπόν. Θέσατε ένα θέμα ή μάλλον περισσότερα θέματα τα οποία έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Ποιος είναι αυτός? Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι η χώρα, ναι, δυστυχώς, ναι, ήταν και εξακολουθεί και είναι, ναι, μέχρι σε ενός σημείου μία μη κανονική χώρα. Συνεπώς, θα έλεγα ότι η προσπάθεια η οποία καταβάλλεται από τη σημερινή κυβέρνηση, ναι, με όλες αυτές τις θεσμικές αλλαγές οι οποίες έχουν θεσπιστεί, μεταξύ των οποίων και ο εξοδικαστικός μηχανισμός και, ναι, το εξοικονομώ κατοίκων, ναι, και άλλα μέτρα, αλλά και άλλοι θεσμοί οι οποίοι καθιερώνονται, μέχρι ότου μπορέσουν να κινηθούν, ναι, και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ναι, φυσικά θα ταλαιπωρήσουν πολύ κόσμο. Χρειάζεται χρόνος, αυτό είναι σαφές. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια μεγάλη μάχη με τους δανειστές που πιέζουν κτλ. Ότι όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει, λέω κύριε Παυλόπουλε, ναι, όλα τα ζητήματα. Και για ένα εργαλείο το οποίο έχει ψηφιστεί, ναι, ναι, στην περίπτωση του εξοδικαστικού συμβασμού. Θέλω αυτό να πω ότι σημαίνει αυτό ότι η βούληση η κυβερνητική εκφράστηκε. Ναι, αλλά δεν φτάνει να το ψηφίζω αν δεν λειτουργεί. Από εκεί και πέρα. Φυσικά στην πορεία, ναι, ενδεχομένως ανακύπτουν ζητήματα τα οποία χρειάζονται διευθετήσεις, άλλου είδους αλλαγές ενδεχομένως, οι οποίες θα επιτρέψουν στο σύστημα να ξεδιπλωθεί, ούτως ώστε να έχει τα αποτελέσματα τα προσδοκόμενα. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι η χώρα βρίσκεται ακόμα υπό επιτροπία, ναι, που σημαίνει ότι και τα νομοθετήματα τα οποία έχουν ψηφιστεί, ναι, έχουν ψηφιστεί με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών,
Και αλλά δεν υπάρχει. Ορισμένες αλλαγές. Δηλαδή, ο κύριος Σταθάκης, για παράδειγμα, είπε, παιδιά, συγγνώμη, θα σας πω και για θα λειτουργήσει την επόμενη φορά. Και η επόμενη φορά ήταν σήμερα, άνοιξε και ξανάπησε. Αυτό είναι και ένα τεχνικό θέμα. Ναι. Για το οποίο εγώ δεν. Από τεχνικού τώρα έχω, δεν πάμε πίσω στη χώρα. Δηλαδή, δόξα σε Θεό, και τεχνικού έχουμε και τεχνικά έχουμε. Και απ' όλα έχουμε. Αλλά για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος εν γέννη, ναι, με τις αλλαγές οι οποίες επέρχονται, ναι, στο πλαίσιο αυτών των θεσμικών, θα το έλεγα έτσι, θεσπίσεων, ναι, πρέπει να σας πω ότι, παραδείγματος χάριν, διαπιστώθηκε, ναι, από τη μη συμβατότητα των συστημάτων, ναι, όταν ξεκίνησε η διασταύρωση των στοιχείων, ούτως ώστε να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, ναι, όλων των ταμείων, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι σε μια χώρα 11,5 εκατομμυρίων, ναι, ήταν εγγεγραμμένοι 27 εκατομμύρια ασφαλισμένοι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πράγματι υπήρχε ένα μπάχαλο, μάλιστα, και για να μπορέσεις αυτό το μπάχαλο να το άρεις, ναι, χρειάζεται και χρόνος. Σωστά. Και χρειάζεται, σωστά, επιπλέον, σωστά, και κινήσεις, ναι, οι οποίες εγώ, πολλές φορές, εγώ, πολλές εγώ, φορές έχουν και πολλές φορές δεν έχουν αποτέλεσμα. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω, μια ερώτηση. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι εντελώς διαφορετικά. Άλλα μεγέθη. Γι' αυτό είναι ότι υπάρχει το τεχνικό μέρος. Επειδή είπε κάτι ο κύριος Χαλκιώτης, που λέει, παιδιά, θέλουμε να τους σώσουμε τις επιχειρήσεις. Εάν ψηφίζετε κάτι και το παρουσιάζετε ως έργο της κυβέρνησης, κάποιος πρέπει να παρακολουθεί ότι λειτουργεί, βρε παιδιά. Μισό λεπτό, κύριε Παυλόπουλε, το σύστημα μπορεί να βρει και να κάνει κατασχέση ο 50 ευρώ. Εγώ, μπορεί εκεί το σύστημα. Λέω το και να μην ξεχνάμε ότι για χρέη στο, και συγγνώμη σας διακόπτω, για χρέη στο δημόσιο υπάρχει και μια ποινική δίωξη από πίσω που είναι βαρύ. Δηλαδή τα δάνεια, κουτσά στραβά, κάπως θα βρούμε. Με το δημόσιο είναι και σκληρό και υπάρχει ποινική δίωξη, κύριε, ναι, Παυλόπουλε. Έρχονται επιχειρηματίες και φοβούνται για τη ζωή τους. Ότι χρειάζονται ενδεχομένως κάποιες διευθετήσεις και κάποιες τροποποιήσεις. Μήπως όλα να γίνουν. Στην πορεία, γιατί επαναλαμβάνω, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης εκφράστηκε, επειδή ανέφεραν προηγουμένως κάποιοι από τους συνομιλητές ότι το θέμα είναι βούληση πολιτική. Και πολιτική. Και. Έτσι. Μήπως έχει να κάνει η και με την ικανότητα των προσώπων. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό με την ότι η δημόσια διοίκηση εξακολουθεί δυστυχώς και είναι ο μεγάλος ασθενής του ελληνικού κράτους. Πάντως εγώ δεν παρά τις προσπάθειες που γίνονται, η γραφειοκρατία είναι απίστευτη. Λέει, αλλάζει από αύριο ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, μειώνουμε τη γραφειοκρατία από τα 27. Αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Πόσα χρόνια και καταλαβαίνετε. Τώρα δεν μπορώ. Πάμε, σας παρακαλώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Και καταναλώνουμε πολύ χρόνο να δούμε πότε θα συναντηθούν οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, το οποίο δεν έπρεπε να αποτελεί είδηση, πρέπει να πω. Η συνάντηση του κ. Τσίπα με τον κ. Καμένο δεν έπρεπε να αποτελεί ποτέ είδηση. Είναι δύο κυβερνητικοί εταίροι, οι οποίοι συναντώνται και γίνεται ολόκληρη συζήτηση για το αν έχουν σιωπητήριο, λέει, οι βουλευτές των ΑΝΕΛ εν ώψη της συνάντησης του Υπουργού Άμυνας και κυβερνητικού εταίρου με τον Πρωθυπουργό. Πρώτη φορά τα ακούω εγώ αυτά, πρέπει να σας πω. Και τα ακούω και λίγο περίεργα. Κύριε Παυλόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Έτσι, ορίστε. Να ρωτήσω, ορίστε, κάτι. Να με ρωτήσει. Επειδή το θέτετε το θέμα, θεωρείτε ότι όλες οι ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω, ναι, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, από το διαδίκτυο κτλ., ναι, είναι αληθείς? Τι εννοείτε? Τι εννοείτε? Εννοώ, ναι, εννοώ. Εγώ θα σας πω πάντως ότι. Λέγονται μήπως πράγματα, να σας δείξω το κινητό μου με κορυφαίο βουλευτή των ΑΝΕΛ που μου λέει μας έχουν επιβάλει σιωπητήριο. Δεν συνηθίζω να μεταδίδω fake news εγώ. Θέλετε να σας το δώσω το κινητό μου, να σας πλήσω το διάλογο? Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε? Λέω απλώς ότι πολλές φορές δεν είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά fake news και τα περισσότερα τα παράγει η κυβέρνηση. Αυτό δεν το είπα. Εσύ τη βρήκε στην αιτία. Αυτό το λέτε εσείς. Τη βρήκε στην αιτία εσύ. Και βρήκατε την ευκαιρία ακόμα και σε αυτό,
έτσι, να αναφέρεται την κυβέρνηση όταν είναι γνωστό ότι τα fake news παράγονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο fake news ήταν η εκλογή της κυβέρνησης. Για τον εξωδικαστικό. Η ψήφος του ελληνικού λαού δεν είναι ποτέ ψέμα. Κύριε, παρακαλώ. Ο τρόπος που παίρνει την ψήφο, ο τρόπος που αρπάζει την ήταν αυτός που ήταν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ο ελληνικός λαός είχε όλα γιατί τα στοιχεία στη διάθεσή του. Όχι, δεν τα είχε. Την πήραν την ψήφο με σημαία. Δεν τα είχε στη διάθεσή του. Αν ήξερε ότι θα καταργούσατε το ΕΚΑΣ και όχι τον ΕΡΦΙ, αβέβαια σας ψήφισε. Όταν θα αυξάνε τον ΕΡΦΙ για να καταργούσε το ΕΚΑΣ. Μα δεν έγινε αυτό που λέτε. Ελάτε σας παρακαλώ. Δεν έγινε. Όχι. Δεν υπάρχει έφυα και δεν αυξήθηκε ο έφυα, συμπληρωματικό έφυα. Δεν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ. Η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ περιλαμβάνεται στο μνημόνιο που ψηφίστηκε πριν τις εκλογές. Και αυτό. Ποιες εκλογές? Αυτές που χάσατε, κυρία. Ναι, γιατί δεν υπάρχει πριν από το Σεπτέμβριο. Μετά την κολυμπήθρα του Σιλοάμ, του Σεπτεμβρίου του 2015. Και αυτό. Θέλω να παρακαλέσω. Θέλω να παρακαλέσω ο καθένα στη σειρά του για να ακουγόμαστε, διότι ο κόσμο που μα παρακολουθεί δεν έχει καμία όρεξη τέτοια ώρα να ακούει χαύρα. Ορίστε, κυρία Βούλτευση, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλο, άλλωστε το είπατε και εσείς, η κυβέρνηση είναι τρία χρόνια, η κυβέρνηση πάει στον τέταρτο. Ναι. Δεν υπάρχει ζήτημα παραλάβαμε το ένα και παραλάβαμε το άλλο. Γιατί, επί τρία χρόνια, γιατί σε τρία χρόνια κυβερνούν. Θα αλλάξει όλο το κράτος. Ποιο όλο το κράτος τώρα, ποιο. Σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να αλλάξει όλο το κράτος για να λειτουργήσει η πλατφόρμα. Πλατφόρμα είναι θέμα πληροφορικάριων και πρόβλεψης. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή πλατφόρμα και πλατφόρμα, οι δυνατότητες του ίντερνετ στη δεκαετία που τρέχει, των σερβερ, του cloud κτλ. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει πέφτει πλατφόρμα την τελευταία πενταετία. Δεν υπάρχει πλατφόρμα που να πέφτει. Δεν πέφτει δική του όμως. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή τι πέφτει ακριβώς. Οι χωρητικότητες και οι ταχύτητες είναι τέτοιες πλέον που δεν πέφτει τίποτα. Αυτά πέφτουν την προηγούμενη δεκαετία. Ελάτε, κύριε Αβούλτευση. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν εδώ σας λέει πάντως ο κύριος Παπαϊλιού, λέει παιδιά, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε ένα μη κανονικό κράτος. Μάλιστα. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε ένα χάος σε όλα τα μέτωπα. Μισό λεπτό. Ένα μη κανονικό κράτος. Μη κανονικό. Ακούστε τώρα. Ακούστε το οποίο δημιουργήθηκε από κάποιους. Προσέξτε. Όχι, προσέξτε μισό λεπτό. Προβλήματα πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και σε όλες τις χώρες, αν θέλετε. Και βεβαίως υπάρχουν και βεβαίως χρειάζεται να διορθωθούν. Εδώ, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Προσπαθείτε να διαχειριστείτε από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί ξεχνάτε ότι στην κυβέρνηση βρεθήκατε τον Ιανουάριο του 2015, τα χάλια που προκαλέσατε από τον Ιανουάριο ως το Σεπτέμβριο. Αυτό προσπαθείτε να διαχειριστείτε και γίνονται όλα αυτά. Γιατί κοιτάξτε τώρα, από τον Ιανουάριο ως το Σεπτέμβριο προκαλέσατε τόσο μεγάλη καταστροφή που δεν μπορείτε πλέον να ανακάμψετε. Είδατε τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2017. Είναι όλα χάλια. Άνοδος ανεργίας, μείωση κενών θέσεων εργασίας, 55% περίπου παραπάνω από 55%, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, δεν έχει δημιουργηθεί θέση εργασίας. Μείωση στις όλα τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου, όπως σας το λέω, είναι από την Ελστάτ, Αθηναϊκό Πρακτορείο. Όχι, ό,τι λέω δεν διαψεύδω. Το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το παραμύθι που σας είπαν πριν. Τι είμαστε, χάλια. Το παραμύθι, χάλια είμαστε, αυτό είναι το παλιό. Αλλάξτε τώρα, αλλάξτε το. Πώς αλλάξτε το, διότι έχετε. Μα έχετε άνοδο της ανεργίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άνω της ενεργείας ανακοινώθηκε 15 Μαρτίου. Πόσο, κυρία Βούλτευση? Μία μονάδα, προσέξτε. Μία μονάδα, το τέταρτο τρίμηνο, προσέξτε, και αύξηση αριθμού ανέργων. Γιατί λοιπόν, έχουμε τώρα άνοδο της ενεργείας? Τι θα πει γιατί? Γιατί αυξήθηκε? Και, καταρχήν, και γιατί μειώθηκε, να σας πω εγώ. Μειώθηκε γιατί εκεί που είχαν έναν άνθρωπο με 1000 ευρώ, τον απολύσαν και πήραν 3 με 320. Τώρα τους απέλησαν τους 3 και ξαναπήραν τον ένα. Όχι, δηλαδή όχι, αυτό έχει συμβεί. Τώρα πάλι τα ίδια. Όχι, ρωτάω, κύριε Βούλτευση. Σας λέω λοιπόν, εάν, δεν είναι. Εάν υπάρχει εξήγηση. Μα κύριε Παυλόπουλε, δεν ξέρω, υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει. Απασχόληση πότε καθιερώθηκε? Ακούστε, τις αυξήσατε εσείς. Μισό λεπτό. Αφήστε με μισό λεπτό. Εσείς λοιπόν μιλάτε για μη κανονικότητα που είχατε προκαλέσει μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Εσείς τον Ιανουάριο του 2015, που πήρατε την κυβέρνηση για να σώσετε τη χώρα, να καταργήσετε τον έμφυα, να ασκήσετε τα μνημόνια και να είναι τα άλλα μεσημέρι και όλα αυτά που λέγατε, πήρατε το οικονομικό κλίμα που το είχαμε πάει εμείς στις 103,7 μονάδες και το ρίξατε τον Ιούλιο εδώ τάχο
του 15 στις 81 μονάδες. Άρα λοιπόν εσείς ρίξετε 20 μονάδες και το οικονομικό κλίμα. Και τώρα αυτό που προσπαθείτε από το Σεπτέμβριο του 2015 είναι να φτάσετε ξανά τα νούμερα του 2014. Πόσα ήταν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2014, 16,9. Πόσα είναι το 2017 ανακοινωμένα, 14,6. Έχετε δηλαδή ακόμη μείον έσοδα από τουρισμό σε σχέση με το 2014. Πόσες καταθέσεις παραλάβατε το 2015, 160 δις. Πόσες έχουν σήμερα η τράπεζα, 102 δις. Άρα εσείς τι κάνατε, πήρατε άλλα 60 δις από τον κόσμο, από τη ρευστότητά του που θα τα χρησιμοποιούσε, που θα τα ρίχνε, που θα τα ρίχνε στην κατανάλωση που την έχετε ρίξει. Πόσο το παραλάβατε το ΑΕΠ, να το εδώ, το παραλάβετε το ΑΕΠ το 2014, 178,6 δις. Το ρίξατε 4 δις με αυτά που κάνατε μέχρι το Σεπτέμβριο που θέλετε να τα ξεχνάτε και μας λέτε για τις εκλογές. Εσείς πόσο το είχατε παραλάβει το ΑΕΠ, κυρία Σοφία? Μισό λεπτό. Εμείς, όπως ξέρετε, δεν ήταν η διαφορά μεγάλη, γιατί εμείς παραλάβαμε το 12, όπως ξέρετε. Έτσι, μην τα μπερδεύετε. Πόσες αυτά και μη μου κάνεις τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί ξέρεις καλά ότι θέλω πολλού σαν και σένα. Λοιπόν. Και άλλους. Δεν είμαι και λίγο. Κάτω χιλιάδε. Εγώ σα λέω ένα πράγμα. Κύριε, μη με διακόπτετε, δεν σας διακόψα. Ναι. Το ΑΕΠ το παραλάβατε 178,6 δις. Προχτές ανακοινώσατε ότι το 2017 το ΑΕΠ ήταν 177,7. Δηλαδή ακόμη είσαστε ένα δις κάτω από το 2014. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Πόσες είναι οι εξαγωγές? Παραλάβατε εξαγωγές 27 δις. Αφού τις ρίξατε σε 25, σε εκείνο το χρόνο που δεν θέλετε να θυμάστε, γιατί εκεί έγινε η ζημιά και προσπαθείτε τώρα να ανακάμψετε και κάνετε όλες αυτές τις τρέλες. Το παραλάβατε λοιπόν εσείς τις εξαγωγές από εμάς στα 27 δις. Αφού το ρίξατε στο 25, φέτος πανηγυρίζετε ότι είναι 28,8. Ναι, αλλά έχετε πάει τις εισαγωγές στα 50 δις, ενώ από εμάς τις παραλάβατε στα 30. Εμείς ήμασταν ίσα βάρκα, ίσα νερά. 27 εξαγωγές, 30 εισαγωγές. Εσείς πήγατε 28 εξαγωγές, 50 εισαγωγές. Ένα κράτος, κύριε Παυλόπουλο και αγαπητοί συνάδελφοι, που εισπράττει 28 από τους ξένους από έξω και πληρώνει 50. Δεν μπορεί να έχει οικονομία. Είναι τεράστιο εμπορικό έλλειμμα. Άρα λοιπόν, εμάς ποιος ήταν ο σκοπός μας το 2014. Γενναιόδωρους πολύ. Μισό λεπτό. Εμάς ποιος ήταν ο σκοπός μας το 2014. Να τα ισοφαρίσουμε. Ναι. Κοιτάξτε, άμα κάνεις μία σωστή πολιτική και δεν πέφτουν οι πλατφόρμες, σου λειτουργήσει το ένα μπύρευστο στην οικονομία. Έμα με συγχωρείτε. Μα είναι χαρακτηριστικό. Εχθές που έπεσε ξανά η πλατφόρμα, είχαμε την ανακοίνωση της Διαστημικής Υπηρεσίας. Σας παρακαλώ δηλαδή. Δεν φταίει τώρα από πάνω που έπεσε η πλατφόρμα του. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Καταλαβαίνουν όλοι ότι όλα αυτά είναι προπαγάνδες. Λοιπόν, όταν έρθουν, ξέρετε κυρία Βουλίτεψη, όταν έρθουν οι εξωγήινοι να επισκεφθούν τη Διαστημική Υπηρεσία της Ελλάδος, θα είναι η μυρίγια και θα έχει κλείσει από τα άλλα. Άλλοι μιλούσαν λοιπόν, και εξωγήινοι. Ακούστε τώρα. Άμεσες ξένες επενδύσεις. Από ούφο άλλο τίποτα. Από ούφο άλλο τίποτα. Άλλοι έχουν επαφές τρίτου τύπου. Προσέξτε. Έλα, παιδιά, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Άμεσες ξένες επενδύσεις. Ήταν 3,4 δις το 2014. Ήρθε εκείνο το καταστροφικό 2015 και πήγαν 1,9 δις. Τώρα ξαναπήγαν 3,4. Αλλά εμείς από τα 2 μέχρι το 3,4 έχουμε χάσει 1,5 δις η χώρα. Αυτά δεν τα συνυπολογίζουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τι κάνετε εσείς? Εσείς τώρα μπορείτε να συγκρίνετε τον κακό σας εαυτό με το χειρότερό σας εαυτό. Είσαστε στον κακό εαυτό αυτή τη στιγμή και ο χειρότερός σας εαυτός, για τον οποίο δεν θέλετε να μιλάτε, όμως κατεστράφει η οικονομία της χώρας, είναι από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο, που έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν, πήρα οι αξιολογήσεις, προσέξτε, τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων τις πήρατε στον B. Τον Ιούλιο του 2015 τις πήγατε στο 3C, στα σκουπίδια. Τώρα πανηγυρίζουμε και βαράμε τις καμπάνες γιατί ξαναπήγαμε στον B. Μα χάσαμε 3 χρόνια. Τι γίνεται τώρα με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης? Φωνάζαμε. Παιδιά, δεν γίνεται, δεν πάει αυτό, πρέπει να γίνει κάτι. Ήρθε ο κύριος Λαφαζάνης, πήγε ο κύριος Τσίπρας το 2014 πάνω στην Οριστιάδα, τους είπε ότι εμείς θα την ανοίξουμε. Ορίστε τα αποτελέσματα. Μόνο λόγια είσαστε. Γιατί λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί? Δεν τα λέμε τυχαία αυτά τα πράγματα. Λέμε ότι έγινε αυτή η καταστροφή και τώρα, κύριε Παυλόπουλε, πάμε και στο κύριο. Και τώρα, κύριε Παυλόπουλε,
ό,τι και να κάνουμε, δεν είναι χαμένος αυτός ο χρόνος. Ναι. Είναι υπερβολικά χαμένος. Άρα να μην τάζετε λεφτά κι εσείς. Να μην τάζετε λεφτά, γιατί κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι. Σύντομα, κύριε Παπαγιώτη. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών, πόσο ήταν το 2014, 120 δις, σωστά. Αυξήθηκε. Μειώθηκε, ξέρετε. Τα πήγατε στα 114. Εσείς είσαστε όλα τα χρόνια μέχρι το 2015. Ξέρετε πόσο αυξήθηκε η ανεργία. Ξέρετε ακούστε, ποιος... αφήστε τώρα το θέμα της ανεργίας, ξέρετε, μην το πιάσετε. Ξέρετε, δεν σας συμφέρει. Ξέρετε, ξέρετε. Δεν σας συμφέρει το θέμα της ανεργίας. Όχι. Που τις καταβαραθρώσατε. Όχι. Ούτε και αυτό το ξέρετε. Αφήστε, εσείς που ήρθατε εδώ, στα τρία χρόνια έπρεπε να πάτε το μισθό στα 751 που λέγατε και να καταργήσετε την ανεργία, να τους βάλετε όλους να δουλεύουν. Ναι, ναι. Το παραγωγικό ιστό της χώρας τον καταστρέψατε αυτή να τη στιγμή, κύριε Παπαϊλού. Να εμφανίσετε μια χώρα η οποία πραγματικά... Τώρα καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καταστροφικά αποτελέσματα. Ποια καταστροφικά. Καταστροφικά αποτελέσματα. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών ήταν 120 δις και το πήγατε 114. Κλέψατε 6 δις από τους νοικοκυρέους. Το 2014 είχε πέσει και το ΑΕΠ επί 25%. Αφήστε επί όλα αυτά τα χρόνια καταρχήν, είχε φτάσει στο ζενίθ η ανεργία. Είναι 20 ναι, και όχι. Είναι, είχε φτάσει 25, η ανεργία στο ζενίθ και είχαν καταβαρωθρωθεί τα εισοδήματα, τα εισοδήματα των εργαζομένων. Μα εσείς τα καταβαρωθρώσατε, δεν καταλαβαίνετε. Στον κύριο Μπαγιώτα και τον κύριο Βαθιέλο. Τι να κάνουμε, αυτό έγινε. Αν μου επιτρέπετε μια φράση μόνο, κύριε Μπαγιώτα. Τώρα δεν θέλετε να καταλάβετε τη ζημιά που κάνατε. Το ποιος δεν καταλαβαίνει τη ζημιά που κάνατε. Τα νούμερα σας είπα. Εσείς. Πόσο φοβερό. Εσύ εγώ, αυτά είναι τις Ελστάτ. Πόσο φοβερό είναι, εσείς κάνατε τα χειρότερα, εσείς κάνατε τα λιγότερο χειρότερα, εσείς είσαι πιο κακός από τον άλλον. Ναι, αλλά κάθε μισό λεπτό. Δεν είναι λύση, συμφωνώ. Δεν γίνεται να πάνε εισαγωγές 50 δις. Εδώ έχουμε μπροστά μας τα προβλήματα. Είναι μεγάλα τα προβλήματα, δεν είναι τεράστια. Ποιος θα προτείνει λύσεις συγκεκριμένες για τα προβλήματα αυτά. Επιτέλους, πάμε... αυτό απαιτεί ο κόσμος. Ελάτε, πάμε στον κύριο Μπαγιώτα και τον κύριο Βαθιέλο. Υπάρχουν και άλλοι προσκεκλημένοι στην εκπομπή. Σας παρακαλώ, θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα και αυτό είναι το πρόβλημα. Να κάνω τη δουλειά μου απόψε. Ελάτε, κύριε Μπαγιώτα. Λοιπόν, εγώ θα ξαναγυρίσω σε αυτό που άκουσα μπαίνοντας, γιατί ήρθα καθυστερημένος, οφείλω να ομολογήσω. Και άκουσα να συζητάμε για την τεχνολογία, για τις πλατφόρμες κτλ. Υπάρχει ένας νόμος ψηφισμένος από τον κύριο Βερναδάκη για τη μετάπτωση του ελληνικού δημοσίου σε πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα. Δηλαδή, να αρχίσει να δουλεύει το δημόσιο μόνο με υπολογιστές χωρίς χαρτί και σφραγίδα. Από 1η-1η του 2018. Τυπικά και σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει σήμερα, ναι. Κανένα έγγραφο, καμιά απόφαση του δημοσίου δεν είναι ισχύει, δεν είναι ενισχύ, γιατί δεν έχει ψηφιακή σφραγίδα και χρονοσήμανση. Έτσι. Έτσι λέει ο νόμος. Τι έχει γίνει από όλα αυτά. Έκανα μια επίκαιρη ερώτηση που ήρθε η κυρία Γεροβασίλη μετά από 3 μήνες αναμονή να απαντήσει. Ναι. Η απάντηση είναι δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. 400 εκατομμύρια κοστίζει το χαρτί και το μελάνι των εκτυπωτών στο ελληνικό δημόσιο το χρόνο. Για να μιλάμε για χρήματα που μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Τι έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια με το νόμο ψηφισμένο, απολύτως τίποτα. Προχθές ψηφίσαμε ότι μπορεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να είναι άειλη, δηλαδή να είναι αυτό που λέμε, με τη διαφορά ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι σχεδιασμένη από την πρώτη μέρα να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς χαρτί και μελάνι. Εκτυπώνουμε, γιατί είμαι γιατρός όπως ξέρετε, εκτυπώνουμε συνταγές μόνο και μόνο για τις σφραγίσουμε. Εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Ο μόνος λόγος για τον οποίο εκτυπώνω τη συνταγή είναι για να βάλω κραπ τη σφραγίδα, η οποία είναι μια απλή εφαρμογή, δεν έχει ούτε hardware, ούτε αγορές, ούτε κόστος, ούτε τίποτα. Πρέπει να προωθηθεί στο δημόσιο η δυνατότητα της ψηφιακής σφραγίδας. Έχει και τον Μπαγκλαντές, διάβαζα προχθές. Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη, στον οποίο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι 3 χρόνια στην εξουσία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν υποθέσουμε, όπως λέει ο κ. Παπαϊλιού, ότι οι άλλοι ήταν κακοί, δεν κάνανε, δεν μπορούσαν, δεν ράνανε. Από ένα σημείο και μετά σώνεται η δικαιολογία, η παλή και η καμένη γη. Παλιό το κόλπο. Πολύ παλιό. Το ζήτημα όμως είναι ότι ορισμένα πράγματα δεν προχωρούν. Το μόνο που γίνεται στο δημόσιο τα τελευταία 3 χρόνια, θυμίζω ότι οι αξιολογήσεις που δεν γίνανε ποτέ σταμάτησαν κιόλας. Δηλαδή βγήκαμε και είπαμε, παιδιά, δεν μην ανησυχείτε, δεν θα κάνουμε αξιολογήσεις. Αλλά το μόνο πράγμα που γίνεται, διωγγώνεται το μισθολογικό κόστος του δημοσίου, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα, χωρίς να έχει ξεχρονιστεί τίποτα. Φανταστείτε αν περάσουμε σε ψηφιακή πλατφόρμα,
εκτός από τα 400 εκατομμύρια που είπα, πόσες εργατόρες μπορούν να εξοικονομηθούν και πόσος χρόνος ακόμη για τον απλό πολίτη. Τίποτα. Για να μιλάμε για μέτρα. Αυτή είναι μια βασική, τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία όχι μόνο διευκολύνει τους πολίτες, αλλά κάνει ένα τεράστιο βήμα στο επίπεδο της διαφάνειας. Και αν υπάρχει κάποια συνωμοσία, είναι κυβερνητική. Είναι ενάντια στη διαφάνεια την οποία δεν θέλει κανένας. Αν κάποιος δεν θέλει κάτι, είναι διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα για αυτούς που έχουν μάθει να δουλεύουν στο σκοτάδι. Είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο και τα βλέπεις ανά πάσα στιγμή. Αυτό, αν κάνουμε αυτό, θα γίνουν χιλιάδες αλλαγές από μόνες. Και δεν σβήνουν και ποτέ, γιατί υπάρχει πάντοτε το ψηφιακό. Δεν γίνεται, κυρίως λόγω ανικανότητας και απροθυμίας. Δεν μπορεί όμως να συνεχίσουμε έτσι. Δεν έχουμε δυστυχώς οδηγό, ούτε αυτή η κυβέρνηση έχει οδηγό. Δεν ξέρει ποιες είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και δεν τις προχωρεί ή δεν τις θέλει. Αλλά εγώ δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Ακούω τώρα ότι η Τρόικα δεν θέλει, οι θεσμοί, με συγχωρείτε, δεν θέλει να αλλάξουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εξοδικαστικό λόγο Τρόικας. Δηλαδή, ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι η Τρόικα επιθυμεί να μην δουλέψει ο εξοδικαστικός, τον οποίο τον επέβαλε με το ζόρι. Έτσι. Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Η Τρόικα δεν θέλει να δουλέψει αυτό που πιέζει 4 χρόνια, 5 να περάσει. Μια μικρή παρέμβαση. Δεν θέλει δηλαδή να εισπράττει τον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικό. Όλα θα αλλάξουν χέρια. Είναι μία λύση, μη λύση, κατά την άποψή μου. Ας αλλάξουμε λοιπόν. Δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί η λύση ήταν μία. Νομοθετικά να έρθει, να ρυθμιστεί το θέμα, να προστατευτούν οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο δεν θέλουν οι θεσμοί. Και σου λένε παίξε εκεί με τους εξοδικαστικούς, για να μην αυτοαπατώμεθα. Δεν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς μαζί σας. Υπάρχει και μια μπορεί... Ο κύριος Λοβέρδος. Ό,τι δεν μας βολεύει, φταίει η Τρόικα. Ό,τι γίνεται, το κάναμε εμείς. Πάντως, εκτός από τη βούληση. Ας βγει η κυβέρνηση και ας πει στο τέλος. Υπάρχει και η βούληση. Ομάκια ανοιχτά, αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Και εγώ θέλω να πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μισό λεπτό. Η μονιακή χώρα ήταν μια. Μιλάτε όλοι μαζί, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ήταν και άλλη χώρα. Ήταν και άλλη χώρα σε μνημόνια. Στη χώρα που ήταν στα μνημόνια, κλείσαν οι επιχειρήσεις. Και το μνημόνιο πήγε και κατέστρεψε επιχειρήσεις. Μην τα χρεώνουμε όλα στην Τρόικα. Καμία χώρα δεν μπήκε σε κρίση το 10. Δηλαδή, δεν μας αρέσει το. Είμαστε οι μόνοι που μείνουν πίσω. Έτσι. Άρα, εμείς δηλαδή. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε 5 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πάμε στον κύριο Ματιέλο. Πρέπει να γίνουν και πρέπει να αποχωρήσουν. Δεν μπορεί αλλιώς να λειτουργήσει αυτή η χώρα. Επειδή όλη αυτή η συζήτηση με τους μήνες και τα χρόνια που πραγματικά ο πλούτος των οικονομικών δεδομένων, των στοιχείων του ΑΕΠ που ανέβηκε, κατέβηκε, ανεργία, όλα αυτά. Είναι τεράστιος. Ένα πράγμα όμως μένει και καταλαβαίνει μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι από το 2009 σίγουρα που μπορούμε να μιλήσουμε και συζητάμε μέχρι τώρα, έχει μια διαρκή καθοδική πορεία το εισόδημά του, η μισθή του, οι συντάξεις του, αύξηση της ανεργίας, ένα πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων, το οποίο με κατακτήσεις, με αγώνες, πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί, διαλύθηκε, η κοινωνική ασφάλιση διαλύθηκε. Και αυτό είναι που τελικά μένει. Και μένει παίρνοντας σε μια κυβέρνηση σκυτάλη από την άλλη και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Για τα τεχνολογικά που είπατε και ανοίξατε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν ξέρω ακριβώς το θέμα επί του συγκεκριμένου. Δεν νομίζω ότι μας φταίνει όμως τα τεχνολογικά μέσα. Ούτε μπορούμε να τα δαιμονοποιούμε, ούτε αν τα. Μάλλον ο προσανατολισμός είναι. Και η πολιτική βούληση και αυτή τη κυβέρνηση βγάζει μάτι. Βγάζει μάτι σε όλα. Δηλαδή για ορισμένα ψίχουλα. Για ορισμένες οικογένειες που θα μπορέσουν με το εξοικονομώ κατοίκον, γίνεται όλη αυτή η φασαρία, ο ντόρος, όπως γίνεται και για μια σειρά επιδόματα μέχρι να καταβληθούν. Όμως για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς δεν προλαβαίνεις να πεις ρουπί και μάλλον έτσι θα επιβεβαιωθεί και στην πορεία και ήρθανε, σου χτυπήσανε την πόρτα. Για τον ένφια, ο οποίος μπαίνει μέσω του τάξη σε εκατομμύρια κόσμο την κάθε τόσο πρώτη 29 του μήνα εκεί κτλ. Εκεί ούτε πέφτουν οι πλατφόρμες. Εκεί πλατφόρμα, κύριε Ματιέλε. Ταυτόχρονα. Στον ένφια είναι πάντα στην ώρα του. Ταυτόχρονα και για να επιδοτηθούν μονοπωλιακοί όμιλοι, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Σε αυτά όλα δουλεύουν ρολόι. Πώς ξαφνικά όταν είναι να μιλήσουμε για μία ανάγκη, για ορισμένα ψίχουλα, για ορισμένες οικογένειες. Μην τρελαθούμε τελείως. Τα ποσά είναι ασύγκριτα το πόσο ματώνει ο ελληνικός λαός. Το πόσα δίνονται σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις και στο πόσα τελικά επιστρέφουν σαν ελάχιστα ψίχουλα και αν επιστρέψουν, οι διαφορές είναι τεράστιες. Νομίζω ότι επειδή τη βάλατε αυτή την ερώτηση σωστά και εμείς είμαστε της άποψης να συζητήσουμε για το ποια είναι αυτή η λύση. Δεν λέμε ότι είναι το εύκολο, όμως η λύση ήταν σήμερα στους δρόμους και της Αθήνας και του Πειραιά. Η λύση ήταν τα εκατοντάδες συνδικάτα
που έχουν κάνει και πρόταση, έχουν καταθέσει και πρόταση νόμου στη Βουλή για την καθιέρωση του 751 ως κατώτατου μισθού, γιατί να ξαναμπούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και σε αυτό το θέμα, που ήταν μια προεκλογική δέσμευση, αλλά τελικά την πήρε το ποτάμι, όπως την πήρανε, πήρε και πάρα πολλά άλλα. Σε αυτό το θέμα που γίνεται και πολύ σπέκουλα, βλέπουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βάζει για θέμα υποκατώτατου μισθού. Όταν μια ολόκληρη γενιά πλέον, κάτω των 25 νέων ανθρώπων, μπήκε στην παραγωγή, μπήκε στη δουλειά με αυτή την απαράδεκτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό με υπουργική είναι, απόφαση. Αυτό είναι το νέο έργο παίζει... της αντιπαράθεσης. Ποιος θα αυξήσει τον υποκατώτατο μισθό. Ναι. Λοιπόν, ποιος θα δώσει είναι... πάνω 70, καθιερώθηκε 75... από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Καλά, καθιερώθηκε από εκεί και το συνεχίσατε σωστό, μια χαρά. Σωστό. Και το συνεχίσατε μια χαρά, παίρνοντας και άλλα μέσα για την νεολαία. Εσείς το σεβαστήκατε απολύτως, κύριε Βενιζέλου. Είπατε να μην το πειράξετε για λόγους συνεχίσεις. Για αυτό το λόγο. Όχι μόνο δεν το πειράξατε, πήρατε και επιπλέον μέτρα που αφορούν την νεολαία. Γιατί η ανεργία μπορεί στα νούμερα να μην καταγράφεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μαύρης ανασφάλισης εργασίας, που δεν είναι μόνο δικό σας πρόβλημα, είναι διαχρονικό. Είναι όμως ότι εργαζόμενοι με συλλογικές συμβάσεις, με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, φύγαν από την παραγωγή και μπήκαν στη θέση τους 2 και 3, όχι με τα μισά, όχι με το 1 τρίτο, με ψίχουλα, με πρακτικές των 150 ευρώ, ανασφάλιστοι, με όρους σεζόν, 6 μήνες δουλειά, 6 μήνες ανεργία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, μια χαρά παίζεται το ρόλο σας. Το οποίο πλαίσιο καθιερώθηκε, το επαναλαμβάνω, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτό το πλαίσιο θέλουμε, το έχουμε εξαγγείλει ότι θα το αλλάξουμε. Ότι θα το αλλάξουμε μετά τις επόμενες εκλογές. Βεβαίως, αυτό θα γίνει τον Αύγουστο του 2018, τον Αύγουστο του 2018, όταν θα, όταν θα αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός και όταν θα επανέλθει το καθεστώς της συλλογικής αυτονομίας. Οι χίλιοι εφαρμοστικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί όλα αυτά τα χρόνια, τι θα γίνουν τον Αύγουστο του 2018. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες συλλογικές συμβάσεις εργασίας καταργήθηκαν. Πάντως να πω κάτι. Έτσι. Είναι υπάρχει τουλάχιστον ανέκδοτο ένας σχεδιασμός να τσακώνεστε τώρα οι μεν που το έφεραν και το εισήγαγαν και οι δε που το συνέχισαν, για το ποιος θα ανεβάσει, λέει, και θα καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό. Το γιατί συνεχίστηκε. Το γιατί συνεχίστηκε. Το μισθό. Ναι. Το γιατί πότε έγινε επί το πότε έγινε, κυρία Βούλτεψη. Ποιος τον έφερε τον υποκατώτατο μισθό. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Παπαδήμου. Το 2012 έγινε η πράξη επί Παπαδήμου, κυρία. Όχι, Παπαδήμου. Έγινε η συζήτηση και το 16 έγινε η Επιτροπή Σοφών, αν θυμάστε. Καμία σχέση. Και τότε επιβλήθηκε. Καμία σχέση. Τώρα σας παρακαλώ. Αυτό που λέτε δεν είναι ακριβώς. Μην μου λέτε πράγματα. Εσείς τον καθιερώσατε. Αυτό έγινε. Όχι, δεν καθιερώσαμε τίποτε. Αυτό έγινε. Ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Χατζηδάκης, εχθές το βράδυ εδώ είπε ναι ότι είναι Παπαδήμου. Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό. Όχι, λέμε τώρα τι είναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί μου το λένε αυτό. Αυτό πέρασε επί Παπαδήμου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι. Μπράβο, άρα δεν το φέραμε εμείς. Αυτοί που τον περάσανε ήταν οι κυβέρνηση Παπαδήμου στηρίζονταν και οι κυβέρνηση Παπαδήμου στηρίζονταν. Σου λέει, από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν γίνονται. Ωραία, κύριε Παπαϊλιο, έτσι είναι, αλλά τότε λοιπόν ήταν πράκτορες. Τώρα τι γίνεται. Εκείνοι ήταν πράκτορες, όμως εσείς είστε πατριώτες. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ούτως ώστε να επανέλθουν οι συλλογικές. Ποιος υπάρχει. Βεβαίως. Ποιος. Αφού προβλέπετε ότι η συλλογική αυτονομία και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα επανέλθουν τον Αύγουστο του 2018. Λέει Αξιόγλου. Τίποτα δεν θα γίνει από αυτά, έτσι, αν δεν έχετε ένα αυτό, εποπτικό και, δεύτερον, και ελεγκτικό μηχανισμό. Και δεύτερον, να υπάρξει στην αγορά. Και αύξηση και αύξηση του κατώτατου μισθού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, σας παρακαλώ. Και βγούμε από την Αστυνομική Επιτροπή. Πάμε, επιστρέφουμε. Σας παρακαλώ πολύ να ανοιχτά τα μικρόφωνα σας τώρα. Κυρία Βούλτεψη, γιατί αποχωρήσατε σήμερα από την Νέα Δημοκρατία, από την Προανακριτική Επιτροπή για την Νοβάρτης, και τι είναι αυτά που κατήγγειλε και ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Γεωργιάδης, για τον κύριο Πολάκη, για το Κερπνό, για το Φλασάκι που πέσε από τα χέρια, για την Σκευωρία κτλ. Κοιτάξτε, για το θέμα αυτό, για το Κερπνό,
Ευτυχώς έγινε εδώ μια αξιολόγηση ειδήσεων και μιλήσαμε για τα σημαντικά, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά σε περιόδους κρίσης και μάλιστα θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την τρομερή κρίση με την Τουρκία, η οποία είναι πολύ φοβερό πρόβλημα, διότι πράγματι έχουμε εκεί τους στρατιωτικούς μας και διότι ακούω σήμερα, κάνω μια παρένθεση γιατί παρακαλώ. Ακούω σήμερα ότι είναι διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όχι κύριε, είναι θέμα ΝΑΤΟ. Είμαστε σε μια συμμαχία και εμείς και οι Τούρκοι και έχουν συλληφθεί στρατιωτικοί. Και όφιλε όποιος πάει στο ΝΑΤΟ να πει: ακούστε, παιδιά, αν είναι να είμαστε σε μια συμμαχία, να κάνουμε μαζί ασκήσεις και για ένα στραβοπάτημα, ξέρω εγώ, συλλαμβάνουν οι στρατιωτικοί μας τους στρατιωτικούς σας, τότε να το ξαναδούμε το θέμα. Διότι εδώ δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν ήταν πολίτες οι οποίοι μπήκανε και μπορεί να μπει αυτό και να πούμε όπως μπήκε ένας πολίτης τώρα σήμερα, και εμείς τον απελάσαμε έτσι. Ναι. Είναι στρατιωτικοί με τη στολή τους. Στρατιωτικοί με τη στολή τους. Δεν κάνουν κατασκοπία. Και όταν μάλιστα ανήκουν στην ίδια συμμαχία και όταν ο κύριος Καμένος είπε ότι χαίρεται, είπε όταν είχε έρθει ο Ερντογάν, που οι Τούρκοι στρατιωτικοί μετέχουν στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να είμαστε δίπλα-δίπλα στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ και όταν έρχεται η ώρα να μας λέει το ΝΑΤΟ να κάνει τον πόντιο πιλάτο και να μας λέει κάντε ό,τι θέλετε. Τώρα, όχι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Το θέμα με την Τουρκία. Μην το ανοίγετε τώρα έτσι όπως προσπαθήκατε. Είναι το μεγαλύτερο. Γιατί θα το συζητήσουμε. Το λέω. Ερώτησα για την Οβάρτιση και την Επιτροπή. Γιατί είναι αποψινή εξέλιξη. Να κάνουμε ένα γρήγορο σχόλιο για να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εκεί που μιλάμε εμείς. Για να ρωτάω για το κεντρικό και την Οβάρτιση. Και να μου απαντάτε για το ελληνοτουρκικό. Δεν είναι κανονικό. Μου άρεσε που το είπα αυτό ως παρένθεση. Ποιο. Μα θέλω να το συζητήσουμε, λέω. Ξαφνικά θύμωσε. Όχι, κυρία μου. Λέω για να φτάσω εκεί. Λέω λοιπόν ότι επειδή τώρα έπρεπε αυτόν τον καιρό το ελληνικό πολιτικό σύστημα να μην έχει τίποτα από όλα αυτά πάνω στο τραπέζι. Ναι. Να έχει το σοβαρό μας πρόβλημα, ναι, το οποίο είναι τα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα. Και τα σκοπιανά, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα. Τότε γιατί έδωσε συνέντευξη ο αντιπρόεδρος σήμερα με τα φλασάκια. Όσον αφορά στο φλασάκι, να σας πω κάτι. Άκουσα κι εγώ αυτά που ακούσαμε όλοι. Έτσι. Ναι. Δεν έχω κάποια ειδική ενημέρωση. Ούτε εγώ. Ότι καταβλήθηκε προσπάθεια να αλλοιωθούν στοιχεία ως προς τις προσλήψεις κάποιων ανθρώπων από το Κέλπνο. Αυτό. Είναι ειδικό θέμα. Με φλασάκια γίνονται αυτά. Προφανώς αυτά μεταφέρονται. Πώς μεταφέρονται από κομπιούτερ σε κομπιούτερ? Από ό,τι ξέρω, έτσι. Παλιά το λέγαμε στικά. Να βάλω τον αντίλογο χωρίς στικά. Αλλά να πάω στην Οβάρτης, γιατί δεν το ξέρω τώρα το θέμα. Εγώ δεν θα βγάλω για τα θέματα αυτά. Λέω όμως το εξής. Επειδή λογικά ερωτήματα διατυπώναμε και όταν η άλλη πλευρά έλεγε εδώ τα πήρανε και τα λοιπά και λέμε παιδιά πρέπει να αποδείξετε ότι έχουν πάρει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν φτάνει μόνο να πετάτε την παλωθιά. Πρέπει να φέρετε αποδείξεις ότι έχουν πάρει βαλίτσες οι άνθρωποι αυτοί, διότι είναι πολύ βαριές κατηγορίες. Μα κοιτάξτε, δεν λέω υπάρχει δικαστήριο όμως που θα δεχτεί. Αν ήταν ο Πολάκης, όποιος Πολάκης, όποιος, να στήσει μια ολόκληρη σκευωρία με υφαρπαγή στοιχείων, να πειράξει, να δασκαλέψει, να κατασκευάσει κτλ. Θα το έκανε όλο αυτό το πράγμα με ένα φλασάκι ηλεκτρονικά? Όχι, όχι ένα. Όπως φαίνεται, τώρα μην με βάζεις σε λεπτομέρειες, όπως φαίνεται ήταν πολλά κατά τη μεταφορά με αυτές τις εταιρείες γίνανε αυτά. Όμως, να πω κάτι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Κέλπνο ήταν όλο αυτόν τον καιρό το διαμάντι του στέματος για τη σκανδαλολογία και τη σκευωρία. Και μετά, επειδή αυτό εντάξει ήταν αδύναμο, τώρα πήρε 20 υπαλλήλους, 30, δεν είναι τώρα θέμα μεγάλο, πήγαμε στην Οβάρτης. Και κατασπαθαλήθηκαν πόροι, έτσι δεν είναι? Ακούστε. Επειδή λέει ο Πρωθυπουργός προς διάφορες κατευθύνσεις ότι χαθήκαν 23 δις, ακούστε κύριε Παπαϊωλίου, όλος ο τζίρος της φαρμακευτικής δαπάνης για αυτό το διάστημα 24 δις ήταν. Τα 23 ήταν σκάνδαλο. Απλώς λέει το μεγάλο ψέμα πάλι, γιατί ξέρει, όπως έλεγε ο Γκέμπελς, ότι το μεγάλο ψέμα πάλι. Γιατί φύγατε τώρα από την πρόνοια. Λοιπόν, πάμε τώρα για την Οβάρτης. Ναι. Τι κάνουνε, παίζουν. Εμείς από την αρχή, κύριε Παυλόπουλε. Τώρα, εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτό που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι ή θα φέρουμε τους μάρτυρες εδώ, παιδιά, να κάνουμε ουσιαστική δουλειά, ή θα πτήσουμε θέατρο του παραλόγου και σκιών. Συμφωνώ με αυτό που λένε. Τι ζητήσαμε? Δύο πράγματα. Ζητήσαμε καταρχήν φως στα πρώτο πάντα, το κουκουέ το καταγγείλω, αυτό και σκόθηκε και έφυγε. Έτσι. Είπε εδώ, παιδιά παίζουμε τους κουμπάδες, δεν κάνουμε ουσιαστική δουλειά. Παρακαλώ. Είπαμε από την αρχή φως στα πάντα. Ναι. Είπαμε ότι πρέπει να έρθουν εδώ, αφού επιμένετε για την επιτροπή, πρέπει να έρθουν εδώ όλοι οι μάρτυρες, κουκούλες, κουκουλοφόροι, πάντες κτλ. Με όποιο τρόπο γίνεται αυτό. Ναι.
Και δεύτερον, να γίνει μια κανονική διαδικασία. Όχι να πηγαίνει τώρα, αφού στήθηκαν 10 κάλπες για να στοχοποιηθούν πρόσωπα, μετά να λένε να δούμε αν είμαστε και αρμόδιοι. Τι θα πει, δηλαδή, μου στήσες κάλπη με το όνομά μου, κύριε, και με δυσφήμισες και τώρα δεν ξέρεις αν είσαι αρμόδιος, πρώτον. Δεύτερον, εμείς ζητήσαμε να ελεγχθεί και η περίοδος του 2015. Ναι. Η οποία περίοδος του 2015 ενέχει πραγματικό σκάνδαλο. Διότι ακούσαμε το Μαξίμου να λέει ότι ουδέποτε ο κύριος Τσίπρας συνείδησε τον κύριο Φρουζή, ναι, και ότι περιμένει αυτό το ραντεβού ο κύριος Φρουζής 5 ναι, χρόνια. Και σας ενημερώνω λοιπόν ότι καμία σχέση, το δικαστήριο δεν θα κοιτάξει αν συνείδησε κάποιος ένα θεσμικό παράγοντα, αλλά αυτά τα στοιχεία λένε καρτ βιζί του Σαμαρά, ένα σημείο μετά το τηλέφωνο, ναι, αυτό, αυτά δεν έχει άλλο δεν αποδεικνύουν στοιχείο, έτσι μάλιστα. Όμως, και δεν τεκμηριώνουν το δικαστήριο, σκάνδαλο. Προσέξτε, αυτά είναι για επικοινωνιακή εκμετάλλευση, ένθεν κακήθεν. Άρα αυτά λοιπόν, είναι στοιχεία της δικογραφίας. Ένα λεπτό. Εντάξει. Δεν είναι στοιχεία της δικογραφίας. Τα λεφτά να βρούμε, στοιχεία παιδιά. Στοιχεία της βλακείας. Αν υπάρχουν λεφτά. Λοιπόν, η κάρτα βιζί του Σαμαρά την είχε όλος ο κόσμος. Την είχε και ο Φρουζής. Σιγά. Λοιπόν, ακούστε. Με το όνομα του τότε. Όχι, όχι, κάρτα βιζί. Ναι, βέβαια, κύριε. Τέλος πάντων. Ακούστε. Επειδή έχω παρευρεθεί ως. Και τι του πει δηλαδή ο Σαμαρά στο Φρουζή. Εγώ δεν είπα τίποτα. Πήγαινε δε στο σταϊκού εδώ στην Τουμπό. Στην Μίζα να μου τη φέρει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μην διακόπτεται μια στιγμή. Εμένα με ενδιαφέρει το εξή. Με ενδιαφέρει και τον κόσμο τον ενδιαφέρει το εξή. Και αυτό. Παιδιά τα λεφτά. Τα λεφτά τα πήρανε. Θα σα πω εγώ τι. Πρώην πρωθυπουργή πήρανε. Εσύ μιλάς πιο πολύ από εμάς. Παρακαλώ. Να ζέψω. Λοιπόν, τι να κάνω, να το ανελαφρύνω λίγο. Ορίστε. Λοιπόν, ακούστε. Τίποτα δεν θα συνακτιμηθεί. Ένα δικαστήριο δεν θα κρίνει αν υπάρχει μια σύσκεψη που έγινε με θεσμικούς φορείς, αν ναι, έγινε μια συνάντηση που έκανε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή στο γραφείο 69 1η Μαρτίου του 2013, που λέει ότι δεν τον είδε ποτέ το Φρουζή και υπάρχει και φωτογραφία του στην Αυγή δημοσιευμένη. Δεν θα κρίνει αυτό. Θα κρίνει αν μετά από όλες αυτές τις συναντήσεις ναι, ελήφθη μια νομοθετική πρωτοβουλία ή έγινε κάτι που προκάλεσε. Ένα λεπτό. Που προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο. Το ίδιο λένε και για εσάς. Ένα λεπτό. Εμείς λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα που είμαστε στην κυβέρνηση, ο Φρουζής και η Φαρμακεία μπορεί να είναι στα κάγκελα. Θα είναι στα κάγκελα με κάποιον που του εξυπηρετεί. Αλλά βγάλανε επιστολές, διάφορες. Λοιπόν, επιστολές δεν υπάρχουν. Οι νομοθετικοί μας. Μου συγχύζεστε, θα τα ρωτήσω. Ένα λεπτό. Οι νομοθετικές μας παρεμβάσεις ήταν τέτοιες που δεν άρεσαν στους φαρμακεμπόρους. Ναι. Αντίθετα, και ζητήσαμε γι' αυτό να ελεγχθεί η περίοδος ειδικός κουρουμπλή. Διότι πέραν του ότι ο κύριος Τσίπρας 26 Νοεμβρίου του 2013 την επομένη ψηφιζόταν τροπολογία για τη μείωση της τιμής των φαρμάκων, ήρθε και ζήτησε να αποσύρει η κυβέρνηση την τροπολογία και να αναλάβει πρωτοβουλία δεκαήμερου διαλόγου με τους φορείς. Μας καλούσε ο κύριος Τσίπρας το 2013 να μιλήσουμε με το Φρουζή για να αποφασίσουμε για την τιμή των φαρμάκων. Ψήφισαν τότε τα 4 άρθρα της τροπολογίας και δεν ψήφισαν μόνο το άρθρο για τη μείωση της τιμής των φαρμάκων. Και ήταν τόσο αποφασισμένοι να δείξουν σε αυτούς που συνομιλούσαν ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν, ναι, που απέσυραν και την ψηφολέκτρια τότε, που ήταν η κυρία Γεροβασίλειο ως βουλευτής, και πρώτη φορά στα χρονικά ψηφολέκτης, γιατί οι ψηφολέκτες είναι του ενός από των δύο μεγάλων κομμάτων. Ό,τι και να σημαίνει, διαφωνούν, συμφωνούν, ψηφίζουν, μαζεύουν τις ψήφους. Δεν υπήρχε ψηφολέκτης. Και έφυγε η ψηφολέκτρια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Κουρουμπλής. Ούτε αυτό τεκμήριο σκάνδαλο. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι μια προετοιμασία, έτσι. Το δείχνει κάτι. Προσέξτε σκανδάλου. Τώρα. Προσέξτε. Εγώ δεν μιλάω για σκάνδαλα, α, γιατί αντιπαθώ τη σκανδαλολογία. Ναι. Λέω το εξής. Ο κύριος Κουρουμπλής λέει ότι ναι, συνάντησε τον κύριο Φρουζή σε ένα breakfast που ήταν άλλοι 17, στο αυτό κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κουρουμπλής στην περίοδο εκείνη συνάντησε πάρα πολλές φορές φαρμακεμπόρους. Καταρχήν του συνάντησε στις 5 Μαΐου του 2015. Και εκεί βγήκανε οι φαρμακέμποροι, Φρουζής και οι λοιποί, και είπανε, μίλησαν για νέα σελίδα επικοδομητικής συνεργασίας. Ναι. Συναντήθηκε ξανά πολλές φορές μαζί τους στην εποχή του δημοψηφίσματος, που τώρα θέλουν να το ξεχάσουν ότι δεν έγινε και τίποτα. Αυτό τι για σημαίνει να εξασφαλίσουν, μισό λεπτό, να εξασφαλίσουν επάρκεια σε φάρμακα, όπως έλεγαν. Ναι. Και 29 Ιουνίου πριν το δημοψήφισμα, τα λέω πρώτη φορά αυτά,
Ο κύριος Κουρουμπλής έδωσε εντολή να πληρωθούν οι φαρμακέμποροι. Να μην μας λέει λοιπόν ότι δεν έβγαλε τιμή φαρμάκων επειδή ήταν σε διαπραγμάτευση. Αν μπορούσε να τους πληρώσει, μπορούσε και να βγάλει δελτίο φαρμάκων. Ελλάδες, και τελειώνω, όχι, και τελειώνω όχι, με όχι, αυτό. Όχι, τελειώνεται. Όχι, όχι. 31 Δεκεμβρίου. Όχι, όχι. Να μιλήσω κι άλλοι. Ένα λεπτό, μία φράση να πω. Ναι, να το κλείσω. Να το κλείσω. 31 Δεκεμβρίου του 2015 που εκδόθηκε το δελτίο τιμών των φαρμάκων, οι φαρμακέμποροι πανηγύριζαν και έλεγαν ότι έγινε μετά τις επισημάνσεις των φορέων. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μία κυβέρνηση την οποία βρίζουν οι φαρμακέμποροι και έχουμε μία άλλη κυβέρνηση η οποία τους συναντάει, τους κάνει όλα τα χατήρια, ναι, τους πληρώνει. Εσείς τους δένατε και άλλοι τους χαϊδεύανε. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, να κρατήσεις τις αποστάσεις, σε καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν κρατιούνται αυτές. Δεν κρατιούνται με τίποτα. Εσείς τους είχατε. Αφού ήταν στα κάγκελα, σου λέω, μας βρίζαν όλη μέρα. Στα κάγκελα και από στοιχεία τα οποία. Τώρα εσείς με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα αποδείξετε το σκάνδαλο. Αν ο Σαμαράς είναι μία φορά παραπάνω ή δύο παραπάνω. Άρα λοιπόν όσο δεν έρχεται ο Κουρουμπλής να μας πει όλα αυτά γιατί τα τους πλήρωνε ενώ στέγνωνε όλη η χώρα με το δημοψήφισμα, εμείς έχουμε θέμα. Στοιχεία της δικογραφίας. Ναι. Θα καλά το αρεσιγά τη δικογραφία. Θα συνεκτιμηθούν. Το ειδικά του βιζί του Σαμαρά είναι στοιχείο της δικογραφίας. Γιατί δεν φωνάζετε τους μάρτυρες. Το έχει και η γάτα μου. Είναι αλήθεια. Για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η κατηγορία είναι τρεις μάρτυρες. Έτσι δεν είναι. Οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Αυτό δεν είναι η βασική κατηγορία. Αφού δεν πήγε στο ραντεβού και μετά του γύρευμα ραντεβού. Σε μια πρώτη φάση, ναι, τη φάση της έρευνας του κατά πόσον η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα. Μπράβο, όλη αυτή η φασαρία την κάνατε. Έχει γι' αυτό αρμοδιότητα για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή την υπόθεση. Έχει αρμοδιότητα η Βουλή. Αφού είναι αρμοδιότητα για την έρευνα, για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων αδικημάτων, μπορεί και να μην έχει. Επιτροπή που δεν έχει αρμοδιότητα. Εάν λοιπόν, Γιατί δεν βάλετε την τρίτη λοιπόν, σα παρακαλώ κύριε Βαριώδη. Όχι, εγώ σα παρακαλώ. Εγώ σα παρακαλώ. Λοιπόν, μιλάω εγώ τώρα και δεν θα μιλάτε πάνω μου. Επιτροπή εισαγγελέων. Λέω το εξή λοιπόν. Θα αποφανθεί λοιπόν, θα αποφανθεί η Επιτροπή αν και κατά πόσον έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει τη διερεύνηση, ναι, ή θα τη στείλει σε δικαιοσύνη. Θα στείλει την υπόθεση πίσω για να έχουμε τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό είναι για να έχουμε να λέμε. Λέμε έτσι λοιπόν. Εάν λοιπόν υπησέλθει στην ουσία της υπόθεσης, καταρχάς κανένα δικαιοδοτικό, κανένα δικαιοδοτικό όργανο δεν μπαίνει στην ουσία πριν ερευνήσει το θέμα της αρμοδιότητας. Ένα αυτό. Δεύτερον, εάν και εφόσον αποφανθεί ή μάλλον αρχίσει η διερεύνηση με εξετάσεις μαρτύρων κτλ. Πέραν του χρόνου που θα χρειαστεί, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπαίνοντας στην ουσία ενδεχομένως παραγράφεται η υπόθεση. Πάντως, και γι' αυτό το λόγο, αυτό που φαίνεται, δεν αποδεικνύει ότι τα δύο κόμματα στελέχη των οποίων αναφέρονται. Ναι. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό, ναι, που αλλά λέω. Έτσι σέρνετε ανθρώπους. Αναφέρονται στη δικογραφία. Ναι. Όχι, δεν γι' αυτό έτσι, το λόγο, γι' αυτό το λόγο προχωρούν σε κινήσεις οι οποίες φοβάμαι ότι θα οδηγούσαν, ναι, θα οδηγούσαν σε παραγραφή να αν και η Επιτροπή έμπαινε στην ουσία πριν ερευνήσει το θέμα της αρμοδιότητας. Κύριε Παπαϊλίου, όταν το χαρακτηρίζετε ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο και κρεμάτε ανθρώπους, πολιτικούς σας αντιπάλους, πρώην πρωθυπουργούς και ούτω καθεξής στα μανταλάκια, ως πιθανά χρηματιζόμενους από την Τοβάρτης, οφείλετε να επιδείξετε. Ως αναφερόμενους, αφήστε το τώρα αυτά σε μένα. Ως αναφερόμενους στη δικογραφία. Όχι, δεν το λέει έτσι η ανακοινώση του Μαξίμου. Ως αναφερόμενους στη διερεύνηση της υπόθεσης. Και φυσικά, όχι, όχι η μοναδική κίνηση που είχε να κάνει. Στις διαδικαστικές η μοναδική κίνηση που μπορούσε να κάνει η Βουλή είναι να συγκροτήσει, να αποφασίσει για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ακούστε με, προκαταβολικής εξέτασης, ούτως ώστε, και το Μαξί μου λέει, εμείς δεν παίρναμε τροχύλατες βαλίτσες, το πήρε ως δεδομένο δηλαδή, ότι το Μαξί μου, που από τη μία είσοδο έχει 50 αστυνομικούς και από την άλλη έχει μόνο σκάλες, ανέβηκε τροχύλατες. Τώρα, κυρία Βούλτεψ. Όταν εγώ βγαίνει το Μαξί μου ξέρω, και το λέει, και έχει λέω, δεχθεί έτσι, τον ψευδομάρτυρα κουκουλοφόρο. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ναι. Λέω λοιπόν,
ότι ερευνάτε πρώτον η αρμοδιότητα. Εάν μπαίναμε στην ουσία της υπόθεσης, φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση θα οδηγούνταν σε παραγραφή. Γιατί δεν θα επανέρχονταν. Δεν θα επαναφέρονταν η υπόθεση συντακτική δικαιοσύνη. Η παραγραφή των πολιτικών, των ευθυνών των πολιτικών, έχει να κάνει με τις συνόδους της Βουλής που έχουν περάσει από τη μέρα που τελέστηκε το αδίκημα. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη συζήτηση, ούτε με την προανακριτική. Μη σκορπίζετε μελάνι για να σκεπάσετε αυτά που κάνατε. Αν υπάρχει λοιπόν... Τώρα το ποιο σκορπίζει μελάνι το βλέπουμε. Αν υπάρχει μια καραμπινάτη παρανομία... Αν υπάρχει μια καραμπινάτη προτάσεις και τα λοιπά από πλευρά σας. Αν υπάρχει μια καραμπινάτη παρανομία που έχει σχέση με τα φάρμακα τα τελευταία 4 χρόνια, πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι η καθυστέρηση, η μη έκδοση δελτίου τιμών φαρμάκων το 2015 από τον κύριο Κουρουπλή. Ο νόμος είναι σαφέστατος, προβλέπει δύο, δεν εκδόθηκε κανένα, εκδόθηκε ένα το Δεκέμβρη της χρονιάς από τον Ανδρέα τον Ξανθό που ανέλαβε τον Οκτώβριο. Ο κύριος Κουρουπλής δεν εξέδωσε δελτίο φαρμάκων και να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, τι σημαίνει δελτίο φαρμάκων. Ένα φάρμακο που έχει πατέντα και έχει 100 ευρώ, την επαύριο της λήξης της πατέντας κατεβαίνει αυτομάτως, αφήστε με, κατεβαίνει αυτομάτως στα 50. Υπήρχε διαπραγμάτευση ακόμα και για τη λίστα φαρμάκων. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Η απάντηση δόθηκε και ήταν σαφή, σαφέστατη. Το δελτίο τιμών φαρμάκων το ετοιμάζει. Το δελτίο τιμών φαρμάκων κάνετε το ετοιμάζει η Επιτροπή του ΕΟΦ, κάνετε η οποία το είχε ετοιμάσει ο για αυτά τα οποία έγιναν το υπέγραψε επί των προηγούμενων κυβερνήσεων. Υπήρχε. Έτσι. Συγγνώμη, ο κύριος Φρουζής εκείνη την εποχή ήταν αντιπρόεδρος του ΣΦΕ. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι αντιπρόεδροι του ΣΦΕ μπαίνουν, βγαίνουν στο Υπουργείο και συναντιόνται με τον Ανδρέα τον Ξανθό, με τον Παύλο τον Πολάκη, με τον προηγούμενο Υπουργό, με τον πρόεδρο της κυβέρνησης, για τον ίδιο λόγο που συναντιέται ο πρόεδρος του ταξιτζίδων, ο κ. Λιμπερόπουλος, με τον αρμόδιο Υπουργό. Να τελειώνουμε με αυτό. Έτσι, να τελειώνουμε. Ψέματα λέει. Λέει ψέματα. Ψέματα. Όποιος λέει ότι δεν είδε το Φρουζή ως αντιπρόεδρο του ΣΦΕ, απλώς λέει ψέματα. Είναι μια διαδικασία καθόλου αθεμητή. Να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν είναι ψέμα όμως. Δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η κουβέντα. Και να μην λέει βεβαίως τι είναι. Ως γιατρός, μην προσπαθείτε. Για το ελληνικό δημόσιο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια σε φάρμακα τα οποία έπρεπε να πέσει η τιμή τους και δεν έπεσε για 8 μήνες. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση έκδοσης του δελτίου τιμών φαρμάκων. Το δελτίο ήταν έτοιμο, το ετοιμάζει η Επιτροπή Τιμολόγησης Φαρμάκων του ΕΟΦ, η οποία είναι ανεξάρτητη, ήταν για την κατήργηση ο Ξανθός. Ήταν ανεξάρτητη επιτροπή στον ΕΟΦ. Το δελτίο το έστειλε στο Υπουργείο, ο Κουρουπλής το πήρε και το βάλει στο σιρτάρι. Περί αυτού πρόκειται. Ως γιατρό να σας ρωτήσω. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Ως γιατρό να σας ρωτήσω. Ξέρετε πολύ καλά γιατί υπήρξε καθυστέρηση. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Μην προσπαθείτε να κάνετε κινήσεις αντιπερισπασμού για όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι και τα οποία προκύπτουν, έτσι φαίνεται, όπου προκύπτει ότι... Ως γιατρός μπορείτε να μου απαντήσετε. Από στοιχεία συγκεκριμένα. Παιδιά, έχω πιο δυνατή φωνή από όλους σας. Εδώ λέγεται το πικραμένο, τον Κουρουπλή, γιατί δεν τον θέλετε. Κυρία Σοφία, μπορώ να ρωτήσω, κυρία Βούλτεψη, να ρωτήσω. Ως γιατρός μπορείτε να μου πείτε το εξής πολύ απλό. Εμένα, τον ασθενή, τον οποιοδήποτε ενδυνάμει ασθενή, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης? Στα φάρμακα, ναι. Έτσι. Αλλά όχι πολιτικό σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν υπάρχει κατά την άποψή μου σκάνδαλο πουθενά χωρίς να υπάρχει πολιτική κάλυψη. Ο Κουρουμπλής τότε. Ο Κουρουμπλής τότε που δεν έβγαλε το δελτίο τιμών. Θέλω να πω δύο για το Κέλπ. Και κανένας άλλος. Μάλιστα. Ο Κουρουμπλής. Αντιπερισπασμός. Και τίποτα παραπάνω. Λες να διωχθεί ο Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου είναι το σκάνδαλο το μεγαλύτερο. Ο Ομπάμα διώκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην υποτιμάς την νοημοσύνη σου. Η νοημοσύνη σου. Γιατί λέτε ένα μεγάλο ψέμα. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν διώκεται πολιτικό και δημόσιο. Σε καμία χώρα του κόσμου, παρά μόνο στην Ελλάδα, επειδή το έστησε η κυβέρνηση για την περισπασμό. Το έστησε η κυβέρνηση για την περισπασμό. Κύριε Παυλόπουλε, λέτε πράγματα. Στην γυάλη του κράτου έχετε μεριστεί, λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Στη διάλυση του κράτου που έχετε επιφέρει, μια πλατφόρμα δεν μπορείτε. Είναι παντελώς αλήκανη. Εγώ μιλάω παντελώς αυτή τη στιγμή αλήκανη. Για το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο αναγνωρίζεται
και από στελέχη της αντιπολίτευσης ομολόγησης το και εσείς. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή, από τη στιγμή, από τη στιγμή που η εισαγγελική αρχή έπεσε πάνω, σας παρακαλώ, από τη στιγμή που η εισαγγελική αρχή έπεσε πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, η Βουλή έπρεπε να κάνει συγκεκριμένη κίνηση. Κάνετε λάθος και λέτε ψέματα επίτηδες. Επίτηδες λέτε ψέματα. Λέτε ψεύδεστε ως κυβέρνηση και εσείς προσωπικά. Νομίζω ότι τα πράγματα τα λέτε εσείς και εσείς προσωπικά, κύριε Παγιώτα. Οι παρελκυστικές, καλά. Έτσι. Εντάξει, όπως θέλετε. Λυπάμαι. Οι παρελκυστικές πολιτικές, οι παρελκυστικές τακτικές των φαρμακευτικών εταιριών για τους γιατρούς και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το φάρμακο είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Συζητιόνται. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τις ελέγξουμε. Εδώ, στο εξωτερικό, τα συζητάμε κάθε μέρα. Υπήρξε μια τεράστια παρέμβαση της Αμερικάνικης Δικαιοσύνης και του IRS του φορολογικού, η οποία ξεφτύλισε κυριολεκτικά τις ορθοπαιδικές εταιρείες στην Αμερική. Τις ξεφτύλισε. Γιατί δίνανε λεφτά κάτω από το τραπέζι. Έτσι. Αυτά είναι δεδομένα, τα γνωρίζουμε. Το πολιτικό κομμάτι και το αν ο Τάδε έχει πάρει λεφτά με βαλίτσα κτλ. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ με τον Λοβέρδο. Όποιος έχει πάρει να μπει φυλακή, πώς μπαίνει φυλακή, το πάμε στη Βουλή, ξεφτιλίζουμε στο ψάξιμο, το ψάχνουμε να αποκριθεί με τα νύχια. Το ψάχνουμε να αποκριθεί με τα νύχια. Καλούμε το Φρουζί, καλούμε τους μάρτυρες, καλούμε το FBI. Τα βλέπουμε, τα βάζουμε κάτω. Ποιος πήρε παιδιά, ο Τάδε φυλακή. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Όπως είναι το Κελπνό. Προκαλώ τον κύριο Πολάκη στη Βουλή εδώ και 2 χρόνια, κλείστο το έρμο. Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, αν είναι όντως εργαλείο διαφθοράς. Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο. Οι παρεμβάσεις, οι μεταρρυθμίσεις που σταματούν τη διαφθορά είναι σαν τη διάβγεια του Ραγκούση. Κρεμάς τα πάντα. Με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, κατεβάζω το χαρτί, βλέπω τι κόστησε το Κελπνό, βλέπω πως είναι η σύμβαση του Κελπνό και το στέλνω στον εισαγγελέα. Άλλαξε το να τελειώνει. Θέλω ο κύριος Σαμπατιάνος να πάμε. Βοηθήστε μου όμως, σας παρακαλώ. Το Κελπνό λειτουργεί σήμερα με ακριβώς το ίδιο πλαίσιο και κάνει τις ίδιες συμβάσεις, τους ίδιους διαγωνισμούς, προσλαμβάνει τον ίδιο κόσμο. Εγώ έχω πρόβλημα εκεί, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε. Και τώρα ακριβώς το ίδιο όπως έκανε και 4 χρόνια πίσω. Ξεχάσαμε, για να τελειώσουμε αυτό, να το κλείσω. Το ξεχάσαμε όλοι και δεν το συζητάμε. Το τεράστιο σκάνδαλο του Ντινάν. Είχαμε αρχίσει εδώ και τι δεν λέγαμε. Το Ντινάν και οι ευθύνες και η διαφθορά. Για να πει ο κύριος Παπαδόπουλος μια ωραία πρωία στο ραδιόφωνο, τον άκουσα με τα αυτιά μου, ο Σάκης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχει θέμα διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ. Πολιτικές ευθύνες των υπουργών και των πολιτικών είναι στις κάλπες. Δεν είναι στα δικαστήρια. Αλλά αρχίσαμε να προσπαθούμε να βρούμε. Θα σας δώσω το λόγο στη συνέχεια. Παρακαλώ θερμά. Σας παρακαλώ όμως. Ο κύριος Σαμπατιέρος περιμένει να κάνει ένα σχόλιο για να πάμε στους θεατές. Άρα λοιπόν, κύριε Μπαριώτα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Την ακούει ο κόσμος αυτή τη ζήτηση. Μην αγχώνεστε, τα έχει ακούσει, τα έχει ξανακούσει μέσα σε όλη τη βδομάδα, όλο το μήνα τον τελευταίο. Νομίζω ένα σχόλιο γρήγορο. Καταλαβαίνετε γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από τις πρώτες μέρες. Φύγατε νωρίς εσείς. Πολύ καλά έκανε. Της επιτροπής, της συγκεκριμένης, όχι γιατί θέλαμε να το αφήσουμε και ότι το υποτιμάμε αν υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί. Αλλά αν δεν εξασφαλιζόντουσαν κάποιες εγγυήσεις ουσιαστικής συζήτησης και εξέτασης του οτιδήποτε υπάρχει για να μπει στο τραπέζι, δεν μπορείς να παίζεις αυτό το παιχνίδι, να νομιμοποιείς μια τέτοια διαδικασία, η οποία πιο πολύ λειτουργεί τελικά για αποπροσανατολισμό στα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Θα πάμε μετά και στα ελληνοτουρκικά, σε άλλα τέτοια ζητήματα. Και δυστυχώς, μπορεί κάποιος να μας λέει τρελούς ή να μας λέει ότι είμαστε κομπλεξικοί με κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει φτάσει ποτέ το μαχαίρι στο κόκαλο. Τι να κάνουμε σε αυτό το σάπιο διεφθαρμένο σύστημα που το μεγαλύτερο σκάνδαλο, γιατί είναι σκάνδαλο, είναι ο Βάρτης διεθνές και με πολλές προεκτάσεις. Όμως το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι το φάρμακο και η υγεία που είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό συζητάμε και για τον Ντινάν, γι' αυτό θα βρούμε κάτι άλλο μετά από κάποια χρόνια. Να πληρώνει δηλαδή ο κόσμος το φάρμακο πανάκριβο. Διάφορες εταιρείες, άλλοι οι γερμανικοί, οι ελβετικοί, να ανταγωνίζονται με την αμερικάνικη, οι φαρμακοβιομηχανίες που θα δίνουν και έτσι, θα δίνουν και αλλιώς με όλους τους τρόπους, χωρίς ιερό και χωρίς όσιο, για να διασφαλίζουν ότι το δικό τους φάρμακο θα επικρατεί στην αγορά και θα κερδοφορούν πολύ περισσότερο. Απέναντι σε αυτά, νομίζω, είναι τα μεγάλα θέματα που πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει, να τα βάλει στην άκρη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένας δρόμος εύκολος, στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να βγάλει στη λύση, στην ατέρμονη αυτή συζήτηση σκανδάλων και εμπορευματοποίησης. Πάμε στην πρώτη γραμμή, σας παρακαλώ πολύ. Αποτρέψτε μόνο ένα σχόλιο, ένα δευτερόλεπτο γι' αυτό. Όχι, για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Όχι, στη συνέχεια σας παρακαλώ. Θα σας παρακαλώ. Θα ήθελα μετά. Εντάξει. Η κυρία Χιδιαζή, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας.
Ελάτε. Δεν βλέπω τον κύριο Παυλόπουλο να απευθύνεται. Άνοιξε το. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα κύριε Κυριαζία, σας απευθύνθηκα, λοιπόν, σας προσκάλεσα. Ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαστε καλά. Είναι η μοναδική εκπομπή που βλέπω το βράδυ τις παρεμβάσεις και σας θέλω οπωσδήποτε να τις δω. Είσαστε αντικειμενικός. Έχω μία απορία. Ναι. Τη λέξη ντροπή την έχουν διαγράψει από το λεξιλόγιο όλοι οι πολιτικοί. Εντελώς. Για το όνομα του Θεού. Έρχονται και φωνάζουν ο ένας επάνω στον άλλον. Για να μην μπορεί ο καθένας που τους ακούει να βγάλει ένα το παραμικρό συμπέρασμα. Όμως, ανεξάρτητα από όλα αυτά, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, όδε και εγώ είμαστε στη φωτιά... Και δεν γίνεται περισσότερο να είμαστε. Να έχουν όλοι σκύψει το κεφάλι και να προσπαθούν να βρουν μια λύση. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Για όλους ανεξαιρέτως και τους 300 είναι προτιμότερο να πάνε να πνιγούν παρά να υπάρχουν. Ελάτε κυρία Κυριαζή. Αφήστε τους πνιγμούς και τα υπόλοιπα μακάβρια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ο κύριος Τσαβαρής, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Ήθελα πρώτα να μιλήσω στον κύριο αντιπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ότι για να δικαστούν οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν κάνει κάτι, ναι, πρέπει να είναι οι μαρτύροι. Έτσι δεν είναι? Να έχει μαρτύρους. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι η κυρία εκεί της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος της Αλλαγής, ναι, ξεχάσανε τι κυβερνήσανε. Εγώ είμαι 73 χρονών. Τι κυβερνήσαμε όλα αυτά τα χρόνια? Ξεχάσανε η Νέα Δημοκρατία που τους πιάνανε στους δρόμους και τους δέρνανε και βγαίνει τώρα εκεί η αβούλτεψη να μας βγάλει και λόγους. Κάνε μου τη χάρη, κυρία μου. Κάνε μου τη χάρη. Βγήκες από το σπίτι σου και φανερώνεσαι τώρα μέσα στα κανάλια για να απαντήσεις τα ιδέες. Πάντως, κυρία Τσαβαρή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχουν να κάνουμε τη δημοκρατία. Δεν εισέβαλε στο στούντιο η κυρία Βούλτεψη, ναι, και επίσης είναι εκλεγμένη βουλευτής. Μέχρι τώρα δεύτερο πρόσωπο και δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε δημοκρατία. Πράγματα που... Να βλέπεις τι βγάζεται. Αφήστε, κυρία Βούλτεψη, να βλέπω τι βγάζω. Αυτά να βλέπετε. Να βλέπετε τι σχόλια προκαλείτε, εγώ θα έλεγα. Όχι, δεν προκαλούμε. Όχι, δεν προκαλείτε. Όχι. Καλώς. Διότι ο κύριος εδώ, ναι, έπαιρνε όλα αυτά τα χρόνια μετήχε στην ευημερία της χώρας. Τι εννοείτε? Δεν μετήχε. Πώς το ξέρετε αυτό, μετήχε στην ευημερία? Μαζί τα φάγανε δηλαδή τώρα? Πού ξέρετε ο άνθρωπος αυτός πώς έχει επιβιώσει δηλαδή? Αν δούμε τις ταινίες του 50 και του 60, στο χωματόδρομο ζούσαμε. Ούτε νοσοκομεία, ούτε σχολεία. Πώς καταστρέψαμε? Δεν πήγε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πήρε κονδύλια, δεν έκανε το θριάσιο. Βέβαια. Δεν έχει φτιάξει το γενικό κρατικό. Βέβαια. Δεν έκανε σχολεία που δεν είχαμε. Βέβαια. Όλα τα σχολεία γίναν τότε. Άρα, κύριε Τσαβαρή, γιατί φωνάζετε αφού έχετε άσφαλτο? Εντάξει. Καλό βράδυ. Εντάξει. Ο κύριος Παναγόπουλος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω πρώτα, θα σας πω και το Θεό μου, από τον παριστάμενο βουλευτή του που έχει αγνές προθέσεις, ο κ. Σοπαϊδίου, αλλά το κόμμα που εκπροσωπεί, μας έχει πάρει πρωτάθλημα στο ψέμα, πρώτο. Για τον κύριο Παγιώρκα, πήγε από το ποτάμι στη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να σώσει την καρεκλίσσα του κι αυτός. Η κυρία Βούλτευση εκπροσωπεί το παρελθόν και δεν χρειάζεται να μιλάει. Και να πάμε στα θέματα που δεν μας αφήνει να μιλάμε. Για τον εξωτερικό. Σας άφησε, κυρία Βούλτευση. Αν χρειάζεται να μιλάω, θα το πείτε σε άλλο καθεστώς. Με ακούτε, κύριε Παναγόπουλε? Ναι, κύριε Παναγόπουλε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος θέλετε να μιλάει. Ποιος θέλει να μιλάει? Λοιπόν, να μιλήσετε εσείς, κύριε Παναγόπουλε, και ο κύριος Γιάννης. Η υπόλοιπη τι να είναι, μουγγί? Ναι. Τι να ακούσω, τι να μας πούνε? Λοιπόν, ακούστε και εμάς. Λοιπόν, έχουμε ένα βήμα σε εσάς και να μπούμε μια κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, όταν θέλω να μας πει ο κύριος Μπαγιόρκας, όταν ένας ασθενής έχει 67% αναπηρία από σκύρις κατά πλάκας και περνάει στην επιτροπή, ναι, στο ΟΚΕΠΑ,
και ναι. θα το κάνουμε 55. Ναι. Εάν ήταν στο ΙΚΑ, θα έπαιρνε το επίδομα. Mm. Επειδή έτυχε να είμαστε στο ΤΕΒΕ, δεν δικαιούμαστε το επίδομα. Ας μας το εξηγήσει αυτό. Και όταν ρωτάμε στο ΕΦΚΑ εμείς, ναι. μας λένε ότι είναι υπουργική απόφαση πρέπει να βγει, γιατί έχει γίνει ενοποίηση των ταμείων. Ένα αυτό. Ευχαριστώ ναι. κύριε Παναγόπουλε. Όχι, ένα λεπτό. Έχει κάνατε ένα ερώτημα σημαντικό. Εγώ και ο κύριο Παπαϊλίου. Αυτά είναι ρυθμίσεις της κυβέρνησης που τρέχει, δεν είναι των προηγουμένων, οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν να κάνει βουλευτής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά που ρωτάει ο άνθρωπος και έχει δίκιο, είναι ρυθμίσεις της κυβέρνησης που τρέχει. Η αλλαγή του κανονισμού για τις αναπηρίες είναι αλλαγή της κυβέρνησης που τρέχει. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Η κυρία Γιαννουδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε. Τι κάνω, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε Παυλόπουλε, θέλω να ρωτήσω τον κύριο δίπλα του ΣΥΡΙΖΑ ναι. να μου πει, έπαιρνα τη σύνταξη 750 ευρώ ναι. και μου την πήγανε 460. Εγώ με τι θα περάσω κύριε Παυλόπουλε. Με 460 τώρα. Από πού είναι η σύνταξη, κυρία? Να πληρώσω το φως μου, να φάω, να πληρώσω το ενίκιο μου, ναι. με τι. Τα 750, κυρία. Το που βγαίνει και στην τηλεόραση. Ναι. Είναι ψεύτες, κύριε Παυλόπουλε. Κυρία Γιαννουδάκη, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Απόψε, όχι αύριο. Απόψε. Δεν φεύγουν απόψε, δεν έχουμε εκλογές απόψε. Αλλά να σας πω, τα 750 ήταν μαζί με το ΕΚΑΣ. Οικογένειες κάθονται. Και έχουν και μούτρα και μιλάνε. Κυρία Γιαννουδάκη, θα μου πείτε να ακούτε. Αυτοί τα τρώνε φανερά. Ναι, αυτό είναι, κύριε Παυλόπουλε. Κυρία Γιαννουδάκη, θα μου πείτε ένα λεπτό. Το 750 ήταν μαζί με το ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Α, μπράβο. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ. Δεν την πάμε. Ενδιαφέρει. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, το εισόδημά τη ήταν τη. Άλλωστε το ΕΚΑΣ το έπαιρναν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Βοήθημα στου χαμηλοσυνταξιούχου ήταν. Ο κύριο Ζώτο, παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σαν γρήγορα. Είσαι ο κύριο με όλα. Συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, δεύτερον. Και τον κύριο Βέρδο το συμπαθώ πάρα πολύ γιατί μιλάει πολύ ωραία ναι. και χτυπάει εκεί που πρέπει. Ναι. Θα ήθελα από εσάς κύριε Παυλόπουλο, ναι. αν μπορείτε ναι. να μην μου φέρετε τα κόμματα εκεί, αλλά... να μου φέρετε μερικούς ανθρώπους που χρειάζεται για να δει κάποιος ναι. να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό? Όχι κύριε Ζώτο μου. Διότι, διότι ζούμε σε ένα, ένα καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τα κόμματα αποφασίζουν, η Βουλή νομοθετεί και εμείς ψηφίζουμε και στέλνουμε τους εκλεκτούς μας στη Βουλή. Μετά αφού τους στείλουμε, τους βρίζουμε. Και αυτό είναι επίσης από τα ελληνικά παράδοξα. Πρώτα τους φορτώνουμε με την ψήφο μας και μετά λέμε κοίταξε να δεις τον κερατά τι ψήφισε. Και μετά δεν θέλουμε να το ακούμε και από πάνω. Αυτό είναι επίσης από τα ελληνικά παράδοξα, όπως από τα ελληνικά παράδοξα είναι ότι το πολιτικό προσωπικό μας έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατό για να απομειώσει, να πάει να καταπατήσει, να πατήσει την αξιοπιστία του και το κύρος του όσο πιο χαμηλά πάει. Δίνουν πολύ μεγάλη μάχη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το να μην καλώ βουλευτές, ποιος να καλώ? Τους φίλους μου? Ή τα ξαδέρφια μου? Υπάρχει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Δεν ψηφίζουμε όποτε μας καλούν στις κάλπες τα κόμματα ή όποτε επιβάλλει το Σύνταγμα, αλλά ψηφίζουμε κάθε μέρα ως πολίτες. Αυτό σε ένα βαθμό το έχει επιχειρήσει το ΚΚΕ. Ναι. Αλλά είναι ένας άλλος τρόπος. Φανταστείτε μαζικές... Της λαϊκής συμμετοχής. Ακριβώς. Της λαϊκής συμμετοχής και τα λοιπά. Και αντίδραση καθημερινά και αγώνα καθημερινά στον δρόμο. Η κυρία Σταμούλη, τελευταία γραμμή σας παρακαλώ. Κυρία Σταμούλη. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Παπαυλόπουλε, πολύ σας αγαπώ ναι. από τότε που ξεκινήσατε που με τα άσπρα μαλάκια, με τα μαύρα μαλάκια. Μαύρα μαλάκια, τώρα είναι άσπρα. Γιατί αν ήταν αντίστροφο θα ήταν, δεν θα ήταν καλό, θα τα έβαφα, δεν τα θέλω. Όχι ναι. κύριε Παπαυλόπουλε, γιατί σας θέλουμε όπως είστε. Ωραία, ευχαριστώ. Εγώ τα μάθω, τα μάθω άσπρα. Ο Λοβέρδος πάει και κάτι κάνει. Δεκαπάς. Ναι. Σας αγαπάμε πολύ εδώ. Ελάτε κυρία Σταμούλη, σας παρακαλώ. Θα σας κουράσω δύο λόγια, θα σας πω. Για πείτε τα.
η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να μην μιλάνε καθόλου. Άλλος η γιαγιά μου έλεγε ότι το πουλάκι πέταξε και τους έμεινε η κουτσουλιά. Ναι. Πάρα πολύ. Παράδοξο αυτό. Πώς σας πετύχαμε σήμερα όλους μαζί, ρε παιδιά. Πώς σας πετύχαμε όλους να μην μιλάμε. Δεν πρέπει όπως να το παραγνωρίζει. Ευχαριστώ, κυρία Σταμούλη. Τη στενοχωρήσατε την κυρία Βούλτευση. Που είναι έξαλλος. Έξαλλος είναι ο κόσμος. Έξαλλος είναι. Γιατί ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα γυρεύουν ευθύνες από τους άλλους. Ναι, γιατί εσείς τους είχατε στον παράδεισο. Πάμε διάλειμμα. Ελάτε, βραδιάτικα. Για πάμε. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Απόψε, αλήθεια σας λέω, περνάω δύσκολη βραδιά. Και έχει και ζέστη. Έτσι είναι. Για πάτε λίγη δροσιά, παρακαλώ πολύ. Δεν είναι για ζέστη τώρα. Είναι αργά. Τελειώνουμε. Σε 15 λεπτά τελειώνουμε. Να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Να κάνετε και θέλω να πω στον κύριο Χαλκιώτη. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στα κόκκινα δάνεια. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία. Τι κάνουν οι τράπεζες, τι δεν κάνουν οι τράπεζες, τι κάνει η πολιτεία, τι δεν κάνει η πολιτεία, ποιες προοπτικές έχουν οι πολίτες. Πείτε όμως αυτό που θέλετε. Θέλω απλώς λίγο για τις φαρμακευτικές εταιρείες γενικώς που τις έχουμε κάνει κάτι σαν συνώνυμο του Βελζεβούλ στην Ελλάδα. Ναι. Πριν από 20 χρόνια περίπου, το 80% των ανθρώπων που προσβάλλονταν από καρκίνο πεθαίνανε, δεν επιβιώνανε. Σήμερα το ποσοστό είναι γύρω στο 50% και αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της έρευνας που χρηματοδοτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δυστυχώς, αν θέλετε, το μοντέλο σε πλανητικό επίπεδο είναι τέτοιο. Οι φαρμακευτικές εταιρείες χρηματοδοτούν την έρευνα στα πανεπιστήμια του κόσμου, στο Χάρβαρντ και στα δικά μας, δυστυχώς όχι όσο θα έπρεπε. Άρα λοιπόν. Υπάρχουν, τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρα μαύρα. Και τα περισσότερα υπάρχουν, μεγάλα φάρμακα είναι και τη Νοβάρτης. Υπάρχουν και η Νοβάρτης είναι μεγάλη. Τα έχει αγοράσει εκ των υστέρων η Νοβάρτης. Έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί πλέον. Spin-off εταιρείες οι οποίες αγοράζονται. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει είναι ότι όλο αυτό το πράγμα, η υγεία έχει προοδεύσει δραματικά, έχει κακές στιγμές, έχει μαύρες περιοχές, τις είπαμε προηγουμένως, αλλά ας μην δαιμονοποιούμε τα πάντα, έτσι. Είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συζήτηση στην Ελλάδα. Συμφωνώ και είναι και κάνει και κακό στην έχουμε έρευνα και τέτοια στα τάση άνθρωση, να ακυρώνουμε, να φοβάμε χει επίσης, και να καίγονται και τα χλωρά μαζί μεταξύ. Για παράδειγμα, κύριε Μπαριώτα, συγγνώμη, τα κρούσματα της Ιλαράς στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Το ξέρω, έχω κάνει ερωτήσεις, το έχω συζητήσει, έχω πιέσει. Η αρχική προσέγγιση, ήταν αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά, και μην κινδυνολογείτε. Ήμουν ο πρώτος που το έφερα. Έτσι. Το ξέρω. Και όποιος ρωτούσε, παιδιά, τι γίνεται με την Ελλάδα, ποια μέτρα παίρνουμε, ποια πολιτικά μέτρα παίρνουμε, τι θα γίνουν με τις καμπάνιες. Θα κάνετε, θα ενημερώσετε τον κόσμο, θα κάνετε εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει αναγκαστικούς τους εμβολιασμούς. Περίπου σε αντιμετώπιζαν, λες και ζητούσες μίζα. Όποιος δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να δαιμονοποιούνται τα πάντα. Και το αποτέλεσμα είναι πόσους μήνες μετά να γράφουμε ακόμη κρούσματα. Και κόσμος να μην έχει εμβολιαστεί. Γιατί δεν υπήρξε αφύπνιση. Και μάλιστα θα πω ότι υπήρξε και υποτίμηση του θέματος. Υπάρχουν σήμερα πανεπιστημιακά τμήματα που ζουν, υπάρχουν και συνεχίζουν να λειτουργούν χάρη στου πόρου που προσελκύουν φαρμακευτικές εταιρείες σε διεθνέ επίπεδο. Έτσι. Δεν είναι. Και είναι νόμιμα, είναι ελεγμένα. Μπαίνει ο ορκωτός λογιστής κάθε 6 μήνες στους λογαριασμούς των πανεπιστημίων. Ένα πράγμα είναι τα σκάνδαλα. Να μην τα ισοπεδώνουμε. Συμφωνώ μαζί. Αλλά ούτε να του συμφωνήσουμε. Προ Θεού, όχι καμία σχέση. Πάμε στον κύριο Χαλκιώτη. Οι τακτικές του είναι συγκεκριμένες, τις ξέρουμε και προσπαθούμε. Ελάτε να προλάβουμε να τοποθετηθείτε και για την ιστορία των κόκκινων δανείων. Ελάτε, κύριε Χαλκιώτη. Παρακαλώ πολύ. Να υπενθυμίσω έτσι μετά την πολιτική προσέγγιση και την παλαιότητα που είχαμε εδώ ότι μας περιμένουν γύρω στους 8.500 πληστηριασμοί μέσα στον χρόνο που περνάμε, γύρω στους 25.000 τον επόμενο χρόνο, ότι ήδη 10 δις αρχίζουν και μεταφέρονται σε φαντς, ότι η πραγματικότητα είναι ο κόσμος έχει χάσει τις δουλειές του, δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα. Το δημόσιο είναι πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος από τις τράπεζες. Δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας αυτόματη. Θα δείτε. Είναι και ποινικό, όπως είπατε, κύριε Χαλκιώτη. Βεβαίως. Θα δείτε. Από ένα ποσό και πάνω μπορείς να πας σε και φυλακή. Θα δείτε ότι αυτό που γίνεται μέσα από μέχρι και 50.000, αυτό που λέμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις ρυθμίσεις, είναι μέσα από το κομμάτι του εξοδικαστικού που αυτή τη στιγμή δεν προχωράει. Μακάρι αύριο το πρωί να ζητάμε όλοι συγγνώμη και να λέμε τι ωραίες που έχει γίνει. Μακάρι εμείς είναι εργαλεία, θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πραγματικά προνομιακές ρυθμίσεις που κουρεύουν δάνεια και με ακίνητη περιουσία. Το ξαναλέω πάλι. Υπάρχουν προγράμματα που κουρεύουν δάνεια και με ακίνητη περιουσία. Και υπάρχουν και τράπεζες που μπαίνουν και στο κεφάλαιο. Λοιπόν, η λύση που υπάρχει είναι να απευθυνθούν στους αρμόδιους συμβούλους, δικηγόρους, όπου και νομίζουν, να βρουν τη λύση, να πάνε να προστατευτούν, διότι δεν προστατεύονται πουθενά.
Είναι άσχημο στο 2018 να έχουμε ποινικοποιήσει την επιχειρηματικότητα και να τα έχουμε βάλει με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο το έχουμε κάνει ανεξέλεκτο, και αντί να το έχουμε σύμμαχο στις επιχειρήσεις, αντί να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο επιχειρήσεις, είναι και υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί. Όλα αυτά έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην λειτουργεί τίποτα σήμερα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει πώς αύριο θα υπάρχει μεροκάματο για τον Έλληνα. Πάντως, θέλω να πω κάτι που είναι δύο συναδελφοί μου. Εχθές μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και μισό λεπτό και να κλείσω. Συγγνώμη, διακόπτω. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο. Γιατί γάμο το δεν προχωράει μια φορά ένα πρόβλημα στου ηλεκτρονικού πλησιάσματο? Γιατί το σύστημα δεν πέφτει μια φορά που υπάρχουν ηλεκτρονικοί πλησιάσματο? Είδατε, εκεί δεν πέφτει. Γιατί δεν πέφτει όταν γίνεται καταστέση? Γιατί δεν πλατφόρμα. Ούτε το τάξη. Δεν πέφτει. Εδώ μιλάμε σε μια χρονιά που πάμε με τα πόδια στο διάστημα. Ρώτα τον Άκη. Που ψάχνει να βρει τις ίσες αποστάσεις. Με τα πόδια στο διάστημα. Λένε, πάμε μιλάτε, πάμε με τα πόδια στο διάστημα, κύριε Παυλόπουλε, και δεν μπορούμε να βρούμε τώρα να προστατεύσουμε τους επιχειρηματίες. Εσένα ρωτάει, Άκη. Μήπως δεν θέλουμε. Θέλω να πω πάντως που είναι δύο συναδελφοί μου. Μου έκανε τεράστια εντύπωση εχθές η δημόσια αντιπαράθεση. Θα τους δω τους δύο συναδέλφους μου, σας παρακαλώ. Μου έκανε τεράστια εντύπωση χθες η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Κεντρικού Τραπεζίτη. Με μπηχτές, με ατάκες, με ειρωνίες και ούτω καθεξής. Και καταλαβαίνω ότι οι δύο πλευρές δεν τηρούν πια ούτε τα προσχήματα. Και συζητούσαν για τον ρόλο των τραπεζών, των συστημικών ημί, για την καθαρή έξοδο ημί, για την προληπτική γραμμή ημί, για τον τρόπο που θα προσελκύσουμε επενδύσεις και ούτω καθεξής. Την ώρα που η χώρα δίνει μάχη να αναχθίσει την αξιοπιστία της, να προσελκύσει τους επενδυτές, να ξαναστρώσει την οικονομία της, να επιβιώσουν οι πολίτες της. Οι δύο κεφαλές της οικονομικής πολιτικής, ο κεντρικός τραπεζίτης και ο υπουργός των οικονομικών, όχι μόνο δεν μιλούνται μεταξύ τους, όχι μόνο αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση, για βρώμικο πόλεμο ένας τον άλλον και το ένα και το άλλο, αλλά ανταλλάσσουν και υπενιγμούς και ειρωνίες δημόσια. Και λέω το εξής. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί οι επενδυτές δάθουν στη χώρα? Είναι πολύ που σωστό, το λέτε αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και δεν είναι το μόνο. Είναι το μόνο. Εγώ να θυμίσω για να καταλάβετε σε τι. Αντί να παραλογισμούν μαζί για να. Σε για τι να παραλογισμό φτιάξουν το φτάσει. Σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, για παράδειγμα. Έπρεπε ο Τσακαλώτος και ο Σουρντάρας να είναι κάθε μέρα μαζί. Για να καταλάβει σε τι παραλογισμό έχουμε φτάσει, ο κύριος Τσακαλώτος ως υπουργός οικονομικών. Είναι ο υπουργός που έφερε τον νόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τους επιβάλλει με ταχύτατο ρυθμό. Και μάλιστα και στο δημόσιο από 1η Μαΐου. Ο ίδιος, ο κύριος Τσακαλώτος, ως επικεφαλής της ομάδας των 53, καταγγέλει τον Υπουργό Οικονομικών για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δηλαδή, μιλάμε για παράνοια, για σχιζοφρένεια. Δουλεύει. Έτσι, σήμερα για σχιζοφρένεια. Η οποία είναι ή χοντρό δούλεμα εις βάρος των πολιτών που τους θεωρούν την Αιγύρια και τον Ανσανό. Ή βρίσκονται σε σχιζοφρένεια και ήδη. Καλά, κύριε Σαββάκη. Εγώ σήμερα έφερα ακριβώς αυτό το θέμα στο briefing. Ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λοιπόν. Ναι. Λέτε ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζει εμέσως την τροχή ανάπτυξης, αναφερόμενο στο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στο Κατάρ. Μιλάτε για τους δείκτες. Γλώσσα λαθάρισα την αλήθεια, λέει. Ναι, με αυτό το πλευρό κοιμάσαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάτε για τους δείκτες που φανερώνουν αυτό, αλλά την ίδια ώρα έχουμε τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, σε κάθε ευκαιρία, με κάθε ευκαιρία να θέτει το θέμα της εξόδου της χώρας από τα λιμόνια, αν είναι καθαρή, αν χρειάζεται μαξιλαράκι. Μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή ο κεντρικός τραπεζίτης μιας χώρας, η οποία παλεύει να βγει από τα μνημόνια και να μπει στον δρόμο της ανάπτυξης από τη σκληρή εποπτεία, μπορεί να έχει διαφορετική θέση ο κεντρικός τραπεζίτης? Εσύ δεν ρώτησες αν μπορεί να έχει ο Τσακαλώτος διαφορετική θέση. Ρώτησες αυτό που. Γιατί να έχει διαφορετική θέση ο Τσακαλώτος και ο Τζανακόπουλος? Αυτό ήθελα να ακούσει. Εγώ ρωτάω την κυβέρνηση. Όχι, δεν πρέπει. Εγώ αν είμαι ο Τζανακόπουλος, όχι, δεν πρέπει. Πολύ σωστά το λες και να φύγει αυτό ο Σουρλάρας σε ποιον το απαλλαγούμε από αυτόν. Δεν έχουν δικαίωμα να προχωρούν σε παρεμβάσεις οι κεντρικοί τραπεζίτες. Ναι. Οι οποίες θα μπορούσαν να αναγνωστούν, ναι, ως παρεμβάσεις πολιτικού χαρακτήρα. Και ο κύριος Στουρνάρας. Τι λες τώρα? Λέει η κυβέρνηση. Μα τι λες τώρα? Ο κύριος Στουρνάρας εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που κάνει μόνο πολιτικές δηλώσεις. Έχει δικαίωμα. Και ο κύριος Στουρνάρας νομίζω ότι θα πρέπει να λάβει αυτή την επισήμανση πολύ σοβαρά υπόψη του στο μέλλον. Εγώ τι βλέπω πίσω από αυτό? Οπωσδήποτε. Τι βλέπω? Άσε τώρα τα. Έτρεμε, τρέμει τώρα. Ξεχνάς όταν είσαι εκπρόσωπος εσύ. Τι?
Τέτοια πράγματα εγώ. Να, ό, μην πάρε, πάμε πίσω. Για πάρω τις δηλώσεις. Πάμε ότι πίσω. Έλεγα επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, ό,τι είπα λοιπόν, έγινε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτή η κατάσταση με τον κύριο Στουρνάρα και με την κυβέρνηση να βρίσκονται στα κάγκελα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό που εν πάση περιπτώσει μπορώ έτσι να αποκρυπτογραφήσω και από την δήλωση του κύριου Τζανακόπουλου, μάλλον το θέμα αρχίζει να τίθεται. Ναι. Στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Καλά, η Ευρωπαϊκή πάντως, Κεντρική Τράπεζα. Πάντως, να μέχρι να δουν τι θα κάνουν με τον κύριο Στουρνάρα. Είναι πρόβλημα. Επί της ουσίας, όμως, υπάρχει καθαρή έξοδος. Υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που ξέρει στοιχειοδός οικονομικά που να το πιστεύει. Για πάμε. Έστως που ξέρει στοιχειοδός οικονομικά. Τι δέχομαι. Υπάρχουν τράπεζες. Αυτή την ώρα στην Ελλάδα υπάρχουν τράπεζες. Όχι. Ασχολείται ο κύριος Στουρνάρας με αυτό. Με ποιο? Όχι. Δουλειά του δεν είναι αυτή. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Είναι δουλειά του. Και πού ξέρεις με ποιο ασχολείται. Φαίνεται. Τι λες τώρα. Φαίνεται. Ελέγχει τις τράπεζες. Πώς. Αν δεν λυθεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων δεν υπάρχουν τράπεζες. Α, χαίρο πολύ Γερόπουλο. Για εκεί χρειάζεται να παρεμβάσει. Είναι δουλειά του Τσακαλώτου τα κόκκινα δανεία. Ελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα από τα πράγματα είναι αυτό. Υπάρχουν και κομμάτια που είναι του Στουρνάρα. Γιατί λέει ο Στουρνάρας αυτό. Ακούστε με. Εμείς όσες φορές έχουμε βγει, έχουμε κάνει έξοδο στις αγορές, έχουμε πάρει ένα επιτόκιο για το οποίο κάθε φορά η κυβέρνηση, πώς το λένε, θριαμβολογεί. 3,5 κτλ. Όμως την επομένη ακριβώς παίρνουν την ανιούσα. 14 Μαρτίου το 10ετές ήταν πάνω από 4%. Το 7ετές 3,8. Το 5ετές 3,43. Mm. Έρχεται λοιπόν ο Στουρνάρας και όχι μόνο ο Στουρνάρας και λέει ρε παιδιά, μέσα σε προστατευμένο περιβάλλον αλλιώς μνημονίου που είναι εγγυημένα τα χρήματά τους, έρχονται αυτοί και σου δίνουν ένα απαγορευτικό ήδη επιτόκιο 4%. Όταν θα είμαστε εμείς και οι αγορές, θα έρθει και θα σου πει 7. Δεν μπορείς να βγεις. Γι' αυτό το λέει. Δεν έχει κανείς. Απλώς η κυβέρνηση θέλει να πει: θα βγούμε άνετοι και ωραίοι και θα πάρουμε καλό επιτόκιο. Μα δεν παίρνεις τώρα. 14 Μαρτίου το 10ετές ήταν πάνω από 4%. Ναι, αλλά μήπως. Πόσο θα πάει όταν θα είμαστε χωρίς το προϋπροστασία. Μήπως η υπόθεση της Νοβάρτης και η πολιτική εμπλοκή του κυρίου Στουρνάρα και η εμπλοκή του στην υπόθεση. Καλά τώρα, αυτή, εντάξει τώρα. Επηρεάζει και τις τοποθετήσεις. Μήπως συμβαίνει το αντίστροφο. Μήπως βρήκαμε την Νοβάρτη και τον Στουρνάρα. Γιατί μας ενοχλεί! Ναι, να μιλήσει ο εκπρόσωπος του κυβερνητικού κόμματος. Παιδιά, να το σας παράξει. Ναι, κύριε Παγιώτα, θα την δώσετε. Ορίστε, κύριε Παγιώτα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Είναι κανονικό πράγμα αυτό. Να πω το εξής. Να βλέπουμε τον Υπουργό των Οικονομικών και τον Κεντρικό Τραπεζίτη να ανταλλάσσουν μπηχτές και επενδυτικού κόμματο. Να μείνουμε με τις αγορές μόνοι μας, καταλάβετε το. Σε δημόσια θέα. Κοιτάξτε. Δεν μπορείτε ούτε τα αποσχήματα να τηρήσετε πια. Όπως ξέρετε. Η κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις επί των οικονομικών θεμάτων, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις αυτή τη στιγμή των ευρωπαϊκών θεσμών. Επομένως, ο προγραμματισμός ο οποίος υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης είναι να έχουμε καθαρή έξοδο από τις μνημονιακές πολιτικές τον Αύγουστο του 2018. Αυτό εξάλλου το υποστηρίζουν. Σας παρακαλώ, κυρία Βούλευση. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μιλάω. Να δανειζόμαστε λοιπόν, μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Ναι. Ο σχεδιασμός αυτός φαίνεται ότι στηρίζεται και από τους θεσμούς, καθώς σημαντικές προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μόνον. Και όχι μόνον. Αναφέρονται στην καθαρή. Αναφέρονται στην καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Ναι, γιατί επιδιώκουν να τα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν την καθαρή έξοδο θέλουν να υπάρχει συνέχεια στην αυστηρή επιτροπία. Κύριε Παπαϊλίου, θα η οποία σας παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη, να μιλήσω. Θα υπάρχει επιτροπή. Δεν σταματάει η επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν. Το λέει και το δεν είναι δυνατόν. Δεν σας διέκοψε. Δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Εσύ γιατί δεν λες, θα υπάρχει επιτροπή όχι, ή όχι. Όχι, κυρία Βούλτευση, θα, θα πω αυτό που θέλω μου και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σας διέκοψα. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε. Ελάτε, κυρία Παπαϊλίου. Είπα και κάτι προηγουμένως off the record. Παρακαλώ. Ότι διακόπτε και στη Βουλή. Ναι. Παρότι σας συμπαθώ ιδιαίτερα. Ναι. Έτσι. Είναι αλέγκρα τι να την κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι πηγαία πάντως, πρέπει να παραδεχθείτε. Είναι πηγαία αυτό της γίνεται. Πηγαία διακοψίας, ναι. Ναι, ελάτε. Λοιπόν, δεν διακόπτω. Λέω το εξής. Τι κάνετε τώρα. Στο κενό. Καλά τώρα ναι. Αλλά να μας πείτε. Σας πλημμυρίζει η οργή. Την πλήγη σε άδικο. Ξεχυλίζει. Σταμάτα, λοιπόν, εσύ είσαι ο τελευταίος πρέπει να πω. Εσύ, αυτοί
Αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι στηρίζεται και από τους θεσμούς. Ναι. Και η προσδοκία, η βάσιμη είναι ότι τον Αύγουστο του 2018 η χώρα θα βγει από αυτή τη μέγενη. Ναι. Φυσικά υπό προϋποθέσεις. Φυσικά και θα υπάρχουν δεσμεύσεις και υπάρχουν δεσμεύσεις οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η χώρα, όπως και οι άλλες χώρες οι οποίες βγήκαν από τα μνημόνια, βγήκαν από τα μνημόνια, έχουν δεσμεύσεις και αυτές. Καταλαβαίνετε πάντως, και όχι μόνο. Κύριε Παπαγγελίου, μόνο το σεβασμό, καταλαβαίνετε ότι το εύκολο είναι ο Στουρνάρας όντως. Εγώ δεν μίλησα για τον Στουρνάρα. Εγώ μιλάω εγώ για είπα Στουρνάρα. Ότι γιατί η καθαρή έξοδος σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αυτή μιλώ για τη φεδρή ισχυρή εικόνα ισχυρή την ώρα που κυνηγάμε του επενδυτέ για την απόχη. Θα μας επιτρέψει ναι, μας υφέρει, μας να βλέπουμε τον Υπουργό των Οικονομικών και τον Ιατρικό Τραπεζίτη να συμπεριφέρονται σαν δελφινάριο σε δημόσια θέα. Και θέλω να πω, πραγματικά θέλω να πω, ή βρείτε τα. Ή βρείτε έναν τρόπο να τον αλλάξετε, ή πάντως μέχρι να βρείτε έναν τρόπο, ένα λογαριασμό σε αυτό το τελέσιο που έχει ανοίξει, δεν μπορεί να γίνεται αυτό δημόσια. Διότι προπάντων κάνει κακό στη χώρα. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε που να βάλουμε τους επενδυτές όπως έλεγε ο κ. Τσακαλώτος. Δεν είναι ότι έχουμε και ουρές από επενδυτές και λέμε δεν βαριέσαι, μπορεί να κάνουμε και το κομμάτι μας. Λοιπόν, λέω το εξής για να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, πείτε εσείς το δικό σας τώρα αυτό. Δεν θέλετε να με ακούσετε. Σας ακούω. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ναι. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να υπάρξει αυτή η καθαρή έξοδος. Ναι. Τι είναι αυτή. Είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν ναι, την Ελλάδα ναι, υπό αυστηρή επιτροπία ναι, συνεχώς. Γιατί. Γιατί. Εγώ μπορώ και να πω κάτι. Για ποιο λόγο. Σας παρακαλώ. Θα προλάβω. Θα προλάβω. Λέω το εξής λοιπόν. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Θα επιτρέψει έχουμε λοιπόν. Σε όλους, σας παρακαλώ. Θα επιτρέψει αυτή η έξοδος. Ναι. Θα μας δώσει χώρους ούτως ώστε να αναπτύξουμε τις πολιτικές μας για να μπορέσει η χώρα να βαδίσει έναν άλλο δρόμο. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω. Πρέπει να κλείσουμε κύριε Παπαγγελίου, να προλάβουν ήδη επίκειται ναι, η κατάθεση του αναπτυξιακού σχεδίου, ναι, το οποίο είναι το σημαντικότερο. Άντε με το καλό. Το σημαντικότερο σχέδιο για την μεταμνημόνιο εποχή. Μα, με το καλό. Να το δούμε και σε αυτό. Και σε αυτό. Σας παρακαλώ. Τι να με παρακαλείτε. Άφησα να τελειώσω. Μιλάτε λοιπόν, 7 λεπτά. Και λέω το εξής. Θα τελειώσει. Όχι, και 31 όχι να λέω το εξής. Ότι το μνημόνιο, ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει και τα συμπεράσματα των αναπτυξιακών συνεδρίων. Ωραία. Που έγιναν αναπεριφέρεια και τα ναι, οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Η χώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, ούτως ώστε αυτά να μετασχηματιστούν σε αναπτυξιακές αιχμές. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Διαβάλτε τελεία και επιπλέον, και επιπλέον με έναν τρόπο που ο πλούτος ο οποίος θα παραχθεί να κατανέμεται δίκαια. Ορίστε κυρία Βούλτευση, παρακαλώ. Όπως σας είπα πριν, καθαρή έξοδος δεν μπορεί να γίνει εάν δεν μπορούμε να δανειστούμε με 1%. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είμαστε τέλη Μαρτίου, είμαστε πάνω από 4%. Αυτό είναι αυτό. Άρα λοιπόν αυτό δεν γίνεται. Δεύτερον, δεν υπάρχει χωρίς επιτροπή ή με μια κανονική επιτροπή όπως των υπολείπων, διότι έχουν προνομοθετηθεί μέτρα στο 22 τα οποία θα επιτροπεύουν. Τρίτον, εάν μιλάει κάποιος για καθαρή έξοδο, μπορεί να μου πει αν έχει ληφθεί μέρημνα και έχει ξεκινήσει διαδικασία για την άρση των capital controls. Μήπως υπάρχει και καθαρή έξοδος με capital controls σε μια κανονική χώρα από το 2015, σωστό θα είμαστε τώρα, τρία χρόνια. Σωστό. Μη μας λένε λοιπόν παραμύθια, απλώς είναι η καινούργια τους προπαγάνδα που δεν τους βγαίνει και μετά πρέπει να κύριος Μπαριώτας, παρακαλώ. Νομίζω εγώ θα ξαναγυρίσω τον κύριο Στουρνάρα. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι το σενάριο της καθαρής εξόδου που είναι το πολιτικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ το περιέγραψε πολύ καλά ο κ. Παπαγγελίου με πολύ ευκρινή τρόπο. Αυτό προσπαθούν να πουλήσουν εντός εισαγωγικών να πουλήσουν. Δεν χωράει η τραπεζίτη του κ. Στουρνάρα. Ναι. Επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος συνταγματικά είναι αυτόνομος οργανισμός, δεν μπορούν με άλλον τρόπο να τον ανατρέψουν. Έχουμε αρχίσει με την πρωτοφανή εμπλοκή του τραπεζίτη της Κεντρικής Τράπεζας στο σκάνδαλο Νοβάρτης και την παραπομπή του στη Βουλή και με όλα αυτά τα εφτράπελα που περιγράψατε, τις αντεγκλήσεις κτλ. Προσπαθούν να μειώσουν το κύρος του και να αναγκάσουν
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τον κύριο Στουρνάρα να παραιτηθεί, μες, γιατί το σενάριο της καθαρής εξόδου. Όχι, 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 κύριε Παγιώτα, έχει τελειώσει η εκπομπή. Όχι, όχι, όχι. Θα μας ρίξετε μαύρο στον αέρα. Όχι, κύριε Παγιώτα, δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κύριε Παγιώτα, με ακούτε τώρα ή δεν με ακούτε? Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Σαββατιέλος. Αυτό είναι το. Ελάτε παρακαλώ. Σύντομα, αυτό είναι το μεταμνημονιακό περιβάλλον. Είναι πληστηριασμένοι, είναι 1000 εφαρμοστικοί νόμοι από του οποίου δεν θα κουνηθεί τίποτα ρούπι. Είναι νόμοι ψηφισμένοι ήδη για το 2019 και το 2020, όπως μειώσει σε συντάξεις και μείωση του αφορολόγητου. Και το χειρότερο απ' όλα, γιατί σε αυτά καλώς ή κακώς δυστυχώς ο λαός έχει συνηθίσει να ματώνει για αυτά, είναι αυτή η προσπάθεια γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας που εμπλέκει το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους και έχει απέναντι μια πολύ έντονη τουρκική προκλητικότητα και θέλει τον ελληνικό λαό με ανοιχτά μάτια αυτιά, οργανωμένο, απαλλαγμένο από αυτά πάντως, ότι αυτές οι κυβερνήσεις αυτού του τύπου ή τα κόμματα, τα πολιτικά, τα αστικά που τον ματώνουν σε περίοδο ειρήνης, δεν μπορεί να τα εμπιστευτεί σε καμία περίπτωση στο επόμενο διάστημα. Και ο κύριος Χαλιώτης, παρακαλώ. Θεωρώ ότι είναι μια επιθυμία της κυβέρνησης, μια πολιτική προσέγγιση, γιατί δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι εμείς για να κάνουμε αυτές τις κινήσεις, ένα, και αν μας συμφέρει τελικά αυτό. Δηλαδή να βγούμε έτσι μια καθαρή έξοδο. Ασκήσουμε τα μνημόνια τώρα. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.